Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε και πάλι, τέλη του Ιουλίου. Βγαίνει ο Βρωμό Ιούλιος, ο χειρότερος μήνας μαζί με τον Αύγουστο του 12μηνου. Πώς πέρασες, γιατρέ? Πότε? Δεν μπανιώτη, γιατρέ μου. Δεν πήγες πουθενά εσύ, γιατρός πράγμα. Εσείς είστε τα φανκαντέ της κοινωνίας, οι γιατροί. Εσείς πρέπει να αμείβεστε, να πούμε, με εκατομμύρια, με χιλιάδες ευρώ. Εσείς οι ερευνητές, αυτοί που πιλότοι. Μια μέρα θα κάνουμε, σήμερα, ναι, κάνουμε μια εκπομπή, ναι, και θα ρωτήσουμε το εξής. Ποια είναι τα επαγγέλματα, ναι, τα οποία, ποια είναι τα επαγγέλματα τα οποία θα έπρεπε να είναι τα πιο υψηλά αμοιβόμενα? Εγώ λέω γιατρός. Ο γιατρός, όχι ο γιατρός. Εσύ που είσαι επεμβατικός με το βελονισμό. Όχι, δεν θέλω να το βατικό. Ναι, δεν θεωρείς. Άλλε είναι το βατικό. Ναι, δεν είσαι επεμβατικό να βγάζει βρικόλακε και όχι, τέτοια από μέσα. Ναι. Όχι, αλλά. Ποιο θα είναι το επάγγελμα αυτό που θα έπρεπε να είναι το πιο προσοδοφόρο? Μπορεί να είναι προσοδοφόρο. Εντάξει, προσοδοφόρο μπορεί να είναι και ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι. Ποιο πρέπει να είναι. Ποιο θα έπρεπε να είναι. Βάσει την προσφορά, λε. Ναι, ποιοι θα πρέπει να αμείβονται, α πούμε, και δεν αμείβονται, ή κάποιοι που αμείβονται και α πούμε κατά κάποιο τρόπο δεν θα έπρεπε να αμείβονται. Νομίζω ότι πρώτα αυτοί που διακινδυνεύουν τη ζωή του. Που διακινδυνεύουν τη ζωή του πρώτα. Ναι. Νομίζω αυτό, ναι, είναι πιο άμεσο. Βέβαια, ένα, ναι, αστυνομικό, θα πει κάποιο άλλο, ναι, μπορεί να είναι γραφιά. Να μην είναι αποφασισμένο όπω είναι στην ομάδα Δία. Ναι. Διακινδυνεύει πολύ λιγότερο. Ναι. Άλλο θα πει ο γιατρό που βλέπει ασθενεί και παίζει με το θάνατο κάθε μέρα. Ναι. Άλλο θα πει, ναι, 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 ο πρωθυπουργό, ναι, γιατί πρέπει να είναι ο υπουργό για να μην έχει λήψεις χρηματικές. Καλά, αυτός άμα είναι να τα πάρει, θα τα πάρει. Εντάξει. Όχι, θέλω να πω ότι. Ναι. Και αυτός πρέπει να αμείβεται καλά. Θα πρέπει, ναι. Άλλαξες, ναι, τη μέρα, γιατρέ, εδώ. Πώς την πυλός λέει. Ναι, την άλλαξες. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, λες, ναι. Ναι, εντάξει. Διάφορα επαγγέλματα. Ναι, διάφορα επαγγέλματα. Ναι. Πρέπει να τα βρούμε αυτά τα επαγγέλματα. Ναι. Γιατί είναι. Εσύ πολύ σπουδαία. Εγώ νομίζω ότι. Κοίταξε τώρα, ο ερευνητής για τον καρκίνο νομίζω ότι θα πρέπει να τον στείλουν εξορία. Δεν πρέπει να βγει το φάρμακο. Παγορεύεται. Γιατί τα 7 δισεκατομμύρια θα γίνουν 10 και θα υπάρχει οικονομική δυσκολία. Ναι. Εξάλλου όσοι πήγανε και βρήκανε. Έτσι λένε οι μεγάλο αυτοί. Τι, εγώ τι λέω, εγώ δεν το λέω. Εγώ είμαι υπέρ να γίνουμε 30. Αλλά δεν. Ότι α. Η αλήθεια ποια είναι. Για φαντάσου τώρα να γίνουμε 14 δισεκατομμύρια. Θα κοιμάται σε ένα δωμάτιο 200 άτομα, ξέρω. Να ερίζεται ο ένας, να πεθαίνει ο άλλος από τη βρώμα. Για πες, γιατρέ. Ναι, μετά, ναι, μετά θα υπάρχει, ναι, μεγάλος κίνδυνος να μην φτάσουν τα αποθέματα της γης. Αυτό λέω, ναι. Νερό, για όλα αυτά που γίνονται τώρα, γιατρέ, δεν γίνονται και με γνώμονα την υπερπληθυσμό, να πούμε. Πια. Δεν υπάρχουν δουλειές. Κατεβαίνουν τα μεροκάματα παγκόσμια. Δεν είναι, ναι, δεν είναι, ας πούμε, τώρα εδώ στην Κολοπετινίτσα που λέγεται Ελλάδα. Δεν είναι. Τώρα πάει στο παγκόσμιο, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι η φύση είναι ότι έχει του δικού. Υπάγει σπάνια να πούμε. Να μπορεί, ναι, να επαναφέρει και πάλι την ισορροπία. Δηλαδή, αν ένα υπερπληθυσμό αυξήθηκε, να πούμε. Δυναστεύει του άλλου πληθυσμού, του ζωικού, του βασιλείου κτλ. Κάποια στιγμή επέρχεται ασφυξία, ας πούμε, από την τροφική αλυσίδα και δεν μπορεί να τραφεί. Και έτσι, ναι, λιγοστεύει και έτσι επανέρχεται πάλι η ισορροπία. Εγώ μια φορά που είχα πει πριν καιρό στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση που το είπα. Ότι τρώω από το βερίκοκο το κουκούτσι, να πούμε, μέσα που είναι πικρό και τα λοιπά. Με πήραν δύο γιατροί ανώνυμα και λένε: μην τα λέτε αυτά, κύριε. Από τον μπλε χαζά είναι, λέει, μην τα λέτε. Όχι, λέω, ξέρω εγώ, μ' αρέσει, λέω, να τρώω το κουκούτσι από το βερίκοκο, να πούμε. Ναι. Γιατί με είπαν, λέω, ότι για τον καρκίνο καλό αυτό το πράγμα. Όχι, μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Α, παρά τα μπρεκολόγια τρε το λέω, και τον κλείνω το τηλέφωνο. Δεν μου συστήθηκε κιόλα. Ναι. Όνομα, επίθετο κτλ. Τι, από τη CIA με πήρε τηλέφωνο, από την ΚΑΚΕΜΠΕ, από πού, την Παγκόσμια, ναι, Ομοσπονδία, να πούμε, συνωμοσιολόγο, να πούμε. Λέγε, γιατρέ μου, ποιο επάγγελμα λε. Εγώ λέω γιατρό. Εσύ γιατί είσαι λίγο, εντάξει, με του γιατρού τα έχει λίγο. Ναι, τα έχω καλά. Καλά, βέβαια. Ναι, μάλλον ξορκίζει το κακό περισσότερο παρά τα έχει καλά. Ναι. Εγώ θα έλεγα. Ο πιλότες, ρε φίλε, που μας πάει από εκεί στα 10.000 πόδια. Είναι δυνατόν να παίρνουν μόνο 2,5 και 3 χιλιάρια, να πούμε. 2,5 και 3 χιλιάρια, και εγώ στέλνω το παιδί μου με τον πιλότο, να πούμε, που μπορεί να αμαλώσει με τη γυναίκα του ο πιλότος και να μου πετάξει το αεροπλάνο, ξέρω εγώ, στη Σύφρο ή κάπου να το ρίξει. Και κάποια εκατομμύρια το αεροπλάνο, έτσι. Και τη πολεμική αεροπορία, να μείνονται με περισσότερα χρήματα. Ε, βέβαια, τι είναι αυτό τώρα.
Ναι. Οι πιλότοι, ναι. Ναι, οι πιλότοι, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Ναι. Η αεροσυνοδεία, εντάξει, βρίσκεις. Μια πεθαίνει, 10 βγαίνουν. Εντάξει, δεν έχει. Ναι, ναι. Εντάξει. Χρειάζεται, ξέρω εγώ, με 1200 ευρώ, 1300, 800, 900, πόσο δίνουν. Ναι. Άλλα επαγγέλματα. Άλλα επαγγέλματα. Τώρα... Ο πουλματζής, ρε φίλε. Πουλματζής. Ο πουλματζής, ρε φίλε. Επιτρέπεται ο πουλματζής να παίρνει τόσα λίγα λεφτά. Πουλμαντό. Ναι, αυτός που οδηγάει την τάλικα, πάει τα προϊόντα. Επιτρέπεται να είναι σε ελληνική κατάσταση, να τον βάζουν εκεί να κοιμάται μισή ώρα και να κινδυνεύει ο άνθρωπος να σκοτώσει κόσμο και αυτός και ο ή να, να πάρει παραμάζωμα τον κόσμο. Δεν πρέπει να τους έχουν οι εταιρείες, δεν ξέρω εγώ τι να πω, ρε φίλε. Ή να τους βγάζουν σύνταξη πιο μπροστά. Μπορεί ρε ο πουλμαντζής 67 χρονών να οδηγάει το πουλμαντό ή να οδηγάει 67 χρονών, ξέρω εγώ, σε τέτοια όρια ηλικία, ξέρω εγώ, ο πυροσβέστης. Πυροσβέστης πρέπει να βγαίνει στα 50 για παράδειγμα. Ο στρατιωτικός τώρα. Στρατιωτικός. Μπα, είσαι ένα στρατικό 70 ετών. Με τις μασέλες. Τι άμε πει, δώσε ένα μπάτσο εκεί πέρα. Α, σταμάτα ρε γέρο. Και αστυνομία. Και αστυνομία. Μπορώ εγώ τώρα 70 χρονών να δω αστυνομικό 67 χρονών. Σας παρακαλώ κύριε, κάντε δεξιά. Πρέπει δεν πας στο διάλογο το πεις. Ενώ αν δεις κανένα γομάρι εκεί πέρα με κάτι χερούκλες, σούκαντάρ. Ή άμα δεις ξέρω εγώ κάνα ψηλό. Πώς λέει πάει. Ναι. Πήγαν στην Ουκρανία κάποιοι Ουκρανοί εκεί να κάνουν κάτι μαγκές. Ήρθαν κάτι δίμετροι αστυνομικοί με κάτι χερούκλες, σούκαντάρ. Ξέρεις και από τότε λέει φύγανε. Α πάει τώρα ένας Έλληνας αστυνομικός και ένα 65 χρονών. Δεν βγαίνει σύνταξη. Και ας πει, σας παρακαλώ κύριε. Τι είναι αυτό το πράγμα να πεις. Καταλάβεις, έχει επαγγέλματα που θα πρέπει. Ο οικοδόμος. Να, εδώ απέναντι από το. Θα μου πεις τι επάγγελμα τώρα είναι ο οικοδόμος. Δεν χτίζονται οικοδόμες. Να, εδώ απάνω τώρα. Απέναντι δεν χτίζεται μια πολυκατοικία εδώ. Ναι. Εδώ απέναντι από το Μετρόπολης. Ναι. Τους έβλεπα 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, να πούμε, με τον Νίκο από τα Γιάννητσα. Μέσα στην τάλα το ήλιο, πάτε τα μπουρτα, μπάρτα με ένα σφυρί εκεί, κοπανούσαν, κάναν, ράνανε. Τώρα αυτό μπορεί να τον πει να βγει στα 67 στη σύνταξη. Μπορεί να τον ανεβάσει αυτόν τον άνθρωπο 64 χρονών στη σκαλωσιά πάνω. Ενώ ένα δημόσιο υπάλληλο, ένα τεμπέλχανα, που κάθεται εκεί σε ένα γραφείο τεμπελόσκυλο, ξέρω εγώ, που βαράει σφραγίδες, ξέρω εγώ, και έχει, είναι απροπόνητο το χέρι του από την απροπονησιά, είναι σαν κρέμα καραμελέ, να πούμε. Αυτό το βόδι εκεί, μπορεί να το έχει και 67 χρονών και 68 και 70. Τι κάνει, κάθεται σε ένα γραφείο. Τι κάνει. Κατάλαβες, έχει επαγγέλματα και επαγγέλματα, να πούμε. Εντάξει. Καθημερινά και ο πολιτικός μηχανικός που φτιάχνει τις γέφυρες, τους δρόμους. Βέβαια. Τότε που σου φτιάχνει, πώς λένε, ο Πέτμεζάς, που σου φτιάχνει το σέρβις, αν έχει σφίξει καλά το μπουλόνι και το μπουλόνι. Άντε ο Τότης και ο Πέτμεζάς, σου φτιάχνει το μπουλόνι στραβά. Πας στην Κόρινθο, στην Αθήνα, στην Καβάλα, να πούμε κτλ. Σου ανάβει ένα λαμπάκι, τραβάς μια δεξιά, φωνάζεις την Express Service, το μαλάτο, να πούμε. Άμα κάνει λάθος τον πουλώνει ο άλλος που έχει το αεροπλάνο, αυτός πρέπει να αμείβεται. Ναι. Ε? Τεχνική αεροσκαφών και άλλα. Δηλαδή κάποια παγκόσμια. Και πρώτα έχει και ξεκούραστο. Είναι κάποια παγκόσμια, βέβαια. Πώς θα γίνει. 9.55 και ενώ έχουμε κανένα μήνυμα. Σιγά μην έχουμε μήνυμα τέτοια μέρα. 29 Ιουλίου Παρασκευή. Σιγά είναι φευγάτη οι πάντες. Γιορταστική μέρα σήμερα. Τι έγινε. Έγινε έφερε ο πρωθυπουργός σου. Ποιος πρωθυπουργός. Ο δικός μας. Να ζήσει 100 χρόνια να ζήσει. Ο πιο έξυπνος πρωθυπουργός που πάρεις από την Ελλάδα. Ο πιο έξυπνος άνθρωπος. Το έχει θαυμαστάς. Νομίζω μετά τον Ανδρέα Παπαδρέου. Ο Ανδρέας Παπαδρέου τον αγαπούσαν γιατί πλήρωνε. Με ξένα λεφτά. Αυτός είναι αυτόν τον αγαπάνε χωρίς να πληρώνει. Λες. Εξάλλου το είπε και στον Στρόιντερ προχθές. Ότι. Τι είδα εγώ στο σπίτι Α, έβλεπα ειδήσεις. Λέει. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ λέει, δεν είμαι λέει, μακριά από την κοινωνία. Βλέπετε. Εγώ λέει, βλέπω τον κόσμο δεξιά και αριστερά. Λέει, βλέπω χαρούμενα πρόσωπα. Βλέπω ανθρώπους να γελάνε. Ναι. Βλέπει του Έλληνες που είναι οι περισσότεροι. Πότε σταμάτησε ο Έλληνας να γελάει όμως. Πότε σταμάτησε ο Έλληνας να γελάει. Πότε. Άρα είναι ευτυχής. Ναι. Έχει δίκιο ο πρωθυπουργός μας. Άμα διαβάσει. Τα 40 πόσα κλείνει, ρε παιδιά. 43. Τα 43. Ναι. Άμα διαβάσει εφημερίδες του 88, ναι. 92, το 87. Το 87, ναι. Θα δεις ο λαός να μπει στους δρόμους να κάνει κόμπι και τα παλιά. Θυμάστε το 86. Ναι. Σοβόλατα στο άλλο κτλ. Το 86 εγώ που κρατούσα ημερολόγιο. Εγώ κράτησα ημερολόγιο από το 80 μέχρι το 2000. Μέχρι το 2010. Ναι. 30 χρόνια κράτησε ημερολόγιο. Φωτογραφίες, αυγραφόμενα κτλ. Ναι. Μετά βαρέθηκα, δε. Τώρα να γράψω βιβλίο. Ναι. Πασοκόπηση και Χριστιανό Ρουφιάνη. Ναι. Σεπτέμβριος, 1 του μηνός, ξεκινάμε την εγγραφή του βιβλίου. Συγγραφή. Εγγραφή είπα. Συγγραφή. Αγράμματε. Συγγραφή είναι. Συγγραφή του βιβλίου. Με τον Μωύσογλου τον Γιώργο, ο οποίος είναι εκπληκτικός, θα πούμε, συγγραφεύς. Και όχι μόνο συγγραφεύς, είναι και εκδότης. Ναι. Έχει γράψει. Την Πεθερόπληκτη αυτός. Ένα εκπληκτικό βιβλίο το οποίο έγινε best που λέει ο κόκκινος seller, όχι best. Να σε βοηθήσει και ο Γρηγόρης επίσης, γιατί στα άρθρα τα γράφει ο Γρηγόρης. Στα άθρα. Άθρα. Τα
τα άθρα. Που λες. Α, που, ναι, 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 ναι. Και βρίσκει και τις επικεφαλίδες. Θα σε βοηθήσει ο Γρηγόρης. Βρίσκει και τις επικεφαλίδες. Γιατί εγώ να βάλω. Γράφουμε ρε παιδί μου τη στήλη με τον Γρηγόρη. Γράφουμε τη στήλη, ξέρω εγώ και τελειώνει η στήλη. Βουλο, με λέει. Πώς. Βουλο. Τίτλο δηλαδή. Βουλο. Το γιώτα δεν το βάζει. Βουλο. Τι βουλο του λέω. Τίτλο μου λέω. Βουλο. Δεν λέω δεν μπορώ να βρω. Στι πόσα χρόνια γράφουμε τη στήλη. 365 μέρες. Βάλε ότι 250 γράφουμε τη στήλη. Βάλε αργίες, Σαββατοκύρια κτλ. 250 μέρες. Επί 10 χρόνια. Πόσα είναι. 250 μέρες, 2.500. 2.500 στήλες. Ανάθεμά με αν βρήκα βουλό, εγώ. Πάντα έβρισε ο κόκκινος. Δηλαδή, ίσως να έπρεπε να κάτσω περισσότερο χρόνο. Από τις 2.500, από τα 2.500 που έχουμε γράψει, ναι. άντε εγώ να έχω 15 φορές να βγάλει βουλό. Και το έβγαλα γιατί του άρεσε του κόκκινου. Δηλαδή, αν δεν τον άρεσε. Πέρασε από Crash Test, να πούμε. Ναι. Δεν του άρεσε. Άρα μπορεί να σε βοηθήσει στο βιβλίο. Μπορεί να βοηθήσει στο βιβλίο. Ναι. Ναι. Και στις πωλήσεις και στις μηνύσεις να έρχεται εκεί πέρα. Έχει. Ναι. Και PR. Τόσο. Είναι το δημοσίο σχέσιο. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Όσες φορές είχα πρόβλημα με την εκκλησία και τη θρησκεία, πάντα έμπαινε μπροστά ο κόκκινος και με έλεγε. Θες να καθαρίσω. Του λέω, τι να καθαρίζεις, κόκκινε. Θες ή δεν θες. Λέω, δεν θέλω. Εσύ θα χάσεις. Πάω 10 μέτρα πιο μπροστά. Εγώ επίτηδες το λέω, όχι για να έρθει από πίσω μου. Θες να καθαρίσω. Πώς θα καθαρίζεις, κόκκινε. Έχω άκρη με τον Μητροπολίτη. Τι άκρη έχεις με τον Μητροπολίτη, κόκκινε. Εδώ ήταν να μπει στην ΕΣΥΕΜΘ και δεν σε βάλανε, λέω. Τι άκρη, άμα είχες άκρη, λέω, θα σε βάζα και στην ΕΣΥΕΜΘ. Θέλω να μ' ακούσεις. Λέω, μετά μαλακώνω εγώ. Θέλω να σε ακούσω, του λέω. Και κανονίζει. Όταν του δίνεις τέτοια εξουσία τον κόκκινο, δηλαδή του λες, μπορείς να ασχοληθείς με το θέμα. Το μη σοβαρά όμως. Δηλαδή, σε βλέπει ρε παιδί μου ότι κάποιοι σε απασχολεί. Μπορώ να βοηθήσω. Όχι ρε, του λέω, δεν μπορείς να βοηθήσεις. Όχι ρε, του λέω, δεν μπορείς να βοηθήσεις. Μπορώ να βοηθήσω. Δεν μπορείς να βοηθήσεις. Του λέω, χειρότερα θα τα κάνεις τα πράγματα. Άσε πάνω μου μια φορά. Δεν θέλω να τα αφήσω πάνω σου μια φορά. Άκουσε με μια φορά. Μην κάνεις τον έξυπνο πάντα. Μω την πίστη μου, αρχίζει βαράει τα αυτά μετά. Μετά όταν ευρέω, εντάξει, Γρηγόρη, κανόνισε το. Ναι. Ναι. Και το παίρνει απάνω του, το τραβάει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Και εγώ απολαμβάνω την όλη στιγμή, να πούμε. Απολαμβάνω την όλη στιγμή. Λοιπόν, πάω και είδες. Ίσως στο ιατρείο. Όχι, είδα τα γκολ μου. Είδες τα γκολ. Ναι. Μάλιστα. Εσύ είδες βεβαιότητα πάω. Είδα, είδα. Εδώ μιλάω. Όπα, μιλάω. Ναι, α πούμε. Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, εδώ. Τι Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό είδα. Είσαι από τη Βέρεια. Ναι. Μέσα. Ναι. Ποιο μέρος. Μέσα. Πώς λέγεται το. Μέσα, ρε μέσα, και πόλη, και ναι. Μέσα, δεν έχει. Ναι. Και. Τι είσαι Παναθηναϊκό. Ναι. Γιατί. Τι να είμαι. ΑΕΚ. Γιατί να γίνω ΑΕΚ. Λόγω μνήμη Παπαγιάννου, λόγω χαμένων πατρίδων. Όχι. Λόγω όχι. Άρης. Όχι. Το 95-96 δεν υπήρχαν αυτοί. Ποιο που. 95-96. Ποιοι δεν υπήρχαν. Αυτοί που λες. ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Το 95 στη Βέρεια δεν υπήρχε. Ρε φίλε, τώρα εγώ πέρασα με τα μάξι έξω από το Σίπερ 3. Σίπερ. Σίπερ. Σύλλογο υπερασπιστών, έτσι είναι το καταστατικό του. Δεν είναι σούπερ, σύπερ είναι. Άσε τι λέει. Πέρασε από το σύπερ 3 και είχε καμιά 200 άτομα μέσα. Πώς δεν υπήρχαν. Το 97 που πέρασα εγώ μια φορά από εκεί πέρα. Και είχαν κάνει και εκεί κοντά στη Βέρεια το συνέδριο τη σύπερ 3. Πού είχαν κάνει, ρε. Άμα το ξέχασα, ρε. Για γιατρέ βοήθα εκεί. Γουμένησα. Είχαν κάνει στη Γουμένησα το σύπερ 3. Κυλκής, ναι. Κίναδης, όραμα, δημιουργία. Βαθιά ριζωμένη αριανή ιδέα. Στο Χαριλάο η καρδιά μας χτυπά. Άρη δικέ μου, μοναδικέ μου. Στα πάνω τους. Το όπως το Πασόκ, στα πάνω του κι αυτοί. Πώς έχει, τι Ηρακλήδης δεν έχει, Βέρεια. Τίποτα. Ούτε Αριανούς. Τίποτα. Πάω όμως. Άκου τι λέει. Ολυμπιακός. Έχουν μεγάλη άνθηση αεξίδες. Άνθηση. Ο λόγος. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρεις γιατί έχουν άνθηση. Δεν ξέρω. Είστε προσφυγικοί αυτοί εκεί πέρα, γιατρέ, βοήθα λίγο. Και στη Βέρεια τι είναι, βλάχη είναι. Μισή. Πόντι, τι. Μισή. Τι μισή. Μισή ντόπιοι, μισή βλάχη. Βλάχη. Και πολύ πόντι. Πολύ πόντι, πολύ βλάχη και οι ντόπιοι. Οι ντόπιοι. Έχει μια μίξη. Και πρόσφυγες εκεί. Πρόσφυγες, γιατρέ, έχει. Πρόσφυγες. Άρα το προσφυγικό τράβηξε την ΑΕΚ. Τράβηξε και την ΑΕΚ. Δεν ασχολείται με προσφυγικό, του πιτσιρικάδες μου. Ναι, μωρέ, καλά λέει. Καλά λέει. Για Σοφιά και από χαμένες πατρίδες. Ξέρω ότι ο Νταλάρας
Την Μικρά Ασία πότε την τραγούδισε, ρε γιατρέ, δεκαετία 70. Η Σμύρνη μάνα καίγεται και κλάει μάιν. Και η Γλυκερία την τραγούδισε. Και η Γλυκερία, οικονομήσανε τη Σμύρνη. Ναι. Μικρά Ασία. Για λέγε. Έλα. Εσύ. Χριστό Βαζέχα, Καλτζάκης. Αχ. Πότε είσαι γεννημένο. 84. 84, μήνα. Νοέμβριο. Νοέμβριο 84. Τι λέει, ρε φίλε. 84, ε. 84. George Orwell. Τι, George Orwell. Ποιο είναι ο George Orwell. Ένα συγγραφέα. Έχει γράψει τη φάρμα των ζώων του 1984. Γεννήθηκε το 84. Όχι, το έργο. Το καλύτερο του έργα, α πούμε. Ναι. Προφητικό, βέβαια. Προφητικό γιατί. Γιατί περιέγραψε μια μελλοντική, έτσι, εντάξει, πιθανή κατάσταση που μπορεί να βρεθεί η ανθρωπότητα. Ποια ήταν στο μέλλον. Ότι οτιδήποτε μπορεί να γίνει κάποια στιγμή ένα πολιτικό σύστημα, α πούμε, και τα λοιπά. Μια κυβέρνηση που να ελέγχει του πάντε και τα πάντα. Α πούμε, του ανθρώπου. Ναι. Με τρόπο πολύ, έτσι, κατεπιστικό, μέχρι και τη σκέψη του, α πούμε. Τις σκέψεις τους, το κατάφερε. Τις σκέψεις τους, τη ζωή τους, τα πάντα. Να μην μπορεί να αντιδράσει τίποτα, να μην κάνει τίποτα. Αφού αυτοφακελώνεσαι με το Facebook. Όχι αυτό. Πώς τι. Εδώ θέλεις και το κάνεις. Μπορεί να μην το κάνεις. Ναι, όταν θες και το κάνεις, είναι πιο εύκολο να σε καταλάβουν. Είσαι λίγο πιο ευάλωτος όταν έχεις την αίσθηση ότι είσαι ελεύθερος. Ναι. Αλλά άλλο είναι ένα. Πάει ο άλλο μέσα στο Facebook. Ένα σύστημα που δεν, ναι, δεν σου επιτρέπει. Ναι, ναι. Και άλλο είναι το καταναγκαστικό και άλλο είναι ότι δεν έχει την ελευθερία σου. Λέει. Ναι. Είμαστε στη Ρώμη. Ναι. Με τον Πάνο και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Τα φιλιά μας. Ναι. Λέω εγώ στα τέτοια. Ο κλέφτης όμως που μπαίνει μέσα, λέει πού μένει αυτός, στην τάδε οδό. Ναι. Αυτός είναι στη Ρώμη με την εγκόμενα και περνάει καλά. Ναι. Μπουκάρει μέσα στο σπίτι, θα σηκώνει τα χρυσαυγικά. Ναι. Κατάλαβες. Έχουν γίνει πολλά τέτοια. Κατάλαβες. Σαφώς γίνονται. Ναι, γίνονται. Άρα ο βλάκας, ναι, που πάει στη Ρώμη και το βάζει εκείνη την ώρα, αυτοφαγγελώνεται ο ηλίθιος. Γιατί δεν αυτοφαγγελώνεται. Όχι, μας παρακολουθούν τα ρομπότ. Όχι, μας παρακολουθεί ο παγκόσμιος, να πούμε, ρουφιάνος από πάνω και τα πάντα. Αφού μόνοι σας αυτό αυγάνει. Πας στην παραλία να κάτσεις. Ρε παιδάκι μου, αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το ζήσω αυτό, δεν μπορώ να το ανεκτώ. Κάθονται στην παραλία. Ναι. Σαν τα ζόμπι. Ναι. Σαν τα ζόμπι. Παίρνουν ένα καφέ εκεί, το οποίο είναι άθλιος ο καφές. Καταρχήν δεν πάνε για μπάνιο, έτσι. Πάνε για άμμο μόνο. Δεν κάθεται, δεν κάνει κολύμπη προπόνηση. Κανένας, που... κανένας. Που πήγα σήμερα μία ώρα και ένα τέταρτο. Πού? Προπονήθηκε. Πού? Ναι. Όταν πάω για μπάνιο, θέλω να κάνω μπάνιο, πάω στην τουζιέρα του σπιτιού μου και κάνω μπάνιο. Ναι. Πάει, να πούμε, στη θάλασσα. Και είναι καμιά 200 άτομα. 250, 300, 400 άτομα. Πέντε μέσα, όλοι αλλού. Πέντε μέσα, χίλιοι έξω. Ναι. Ωραία. Αυτό. Και τι κάνουν έξω. Είναι όλοι με ένα τηλέφωνο. Ναι. Βγαίνουν φωτογραφίες ο ένας με τον άλλον. Την ανεβάζει τη φωτογραφία. Τζιν πατάει ένας ένα κουμπί. Ναι. Κάνει like. Ναι. Κάνει όλοι ο ένας τον άλλον. Ναι, κάνει ο ένας τον άλλον και τα λοιπά. Ξανά πάλι μετά. Ναι. Και τα λοιπά. Α, δεν είναι αυτό φακέλωμα. Ναι. Δεν φακελώνονται μόνοι τους. Ευθύνη σου. Τι ευθύνη. Με τη δική σου ευθύνη. Ναι, άρα δεν χρειάζεται, ρε βρε, ηλίθιοι, ναι, να σας κατασκοπεύουν και να ξέρουν που είστε. Και να φακελώνουν πανηλίθιοι. Αυτοφακελώνεστε μόνοι σας. Καραγκιόζηδες. Μεταξύ μας τώρα. Ναι. Και γιατί είναι σε φακελό, όχι εσένα, τον άλλον. Ναι. Ποιον ενδιαφέρει. Τι ποιον ενδιαφέρει. Ποιον ενδιαφέρει. Η θεία μου, η τάδε που έχει Facebook, για παράδειγμα. Ναι. Ποιον ενδιαφέρει. Ποιον ενδιαφέρει. Αν είσαι κανένα σημαντικό πρόσωπο, να σε φακελώνει. Ναι. Αλλά αν είσαι σημαντικό πρόσωπο, δεν θα έχει Facebook. Ναι. Έχει μόνο κανένα ένα σημαντικό πρόσωπο δεν, ναι, έχει Facebook. Βέβαια. Βέβαια. Μόνο η μάζα έχει. Ναι. Δηλαδή που δεν ενδιαφέρει κανένα. Σαν μάζα, ναι, ενδιαφέρει. Ναι. Του διαφημιστέ, τα, ναι, ρυθμιστικά μηνύματα και τα λοιπά, ναι, και όλα αυτά. Ναι, γιατρέ. Αλλά, ναι, είναι. Μπανιώτη γιατρό. Ναι, ναι. Τα μεγάλα όμω. Ναι. Πώ να το πω. CIA, την NSA, την AIP, οτιδήποτε υπηρεσία. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Ναι. Έτσι. Σωστό. Ο Δημήτρη, ο Μίτσο από τη Λαμπράκη δεν ενδιαφέρει καθόλου τη CIA. Φοβάται ο ίδιο, έτσι. Βέβαια. Μεταξύ μα. Τέφωνε, φυσικά. Μάλιστα. Έτσι λε. Έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι. Και τι έτσι, ναι. Μάλιστα. Άρα να μην φοβάται. Άρα να μην φοβάται. Ναι. Μόνο του ληστέ, όπω λε. Οι ληστέ όμω παραμονεύουν. Αυτό, ναι. Ένα σεισμό να γίνει, φύγαν όλοι. Πάμε, εγώ περιμένω απ' έξω, μπουκάρω μέσα. Σωστά. Και άμα δεν έχω κλειδαριά από τον Πετκανίτσα να πούμε, ναι, μπήκε μέσα πιο εύκολα να πούμε. Εντάξει, με τον Πετκανίτσα που είναι και χορηγό τη εκπομπή τη μεσημεριανή και είναι πολύ καλό φίλο πάνω απ' όλα, ναι, και εργατικό και μα προσέχει πάρα πολύ. Μπαίνουν μέσα και τα παίρνουν. Θα μου πει τι θα πάρουν. Τι θα πάρουν. Σου λέει, μπας και έχει τίποτα 1000 ευρώ, 500 ευρώ, γιατί παραπάνω δεν έχει. Κάνα σκουλαρίκι, κάνα σταυρό χρυσό, κάνα αυτό και τα λοιπά από κάνα προπάπου, το οποίο έχει περισσότερο συναισθηματική αξία. Τι να φάει, την τηλεόραση, τι να φάει σήμερα από ένα ελληνικό σπίτι. Να μπουκάρει, να πάρει τι. Είσαι κλέφτης και πού να μπουκάρεις. Δηλαδή, να μπουκάρω σε μια βιλάρα, να μπορέσω και να μπω μέσα να πούμε να φάω, να φάω.
Τώρα να μπω στην κάτω τούμπα, στου Μίτσου και στου Μπάμπι να πούμε το διαμέρισμα. Που βρωμάει πορδίλα να πούμε. Και τα σεντόνια έχουν απληθούν 15 μέρες, 20 μέρες γιατί δεν έχει Αριέλ να πούμε. Τι να κλέψεις ρε που είσαι από εκεί πέρα, άντε πες μου, τι να κλέψεις. Μπορείς να μου πεις, τι μπορείς να κλέψεις. Αν κάποιος έχει ανάγκη, ναι, αν κάποιος για έχει, 50% ναι. Ευρώ θα μπει κόστα. Θα μπει για 100 ευρώ. Και στις μέρες μας έχουν ανάγκη. Ναι. Πάντα υπήρχαν. Μα, εντάξει. Ναι. Πάντα γίνεται. Τέλος πάντων. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Μου έκανε εντύπωση η Μαθιώτης, ναι, ότι πολλοί λέει Παναθηναϊκοί και αεξίδες λέει στη Βέρεια. Όχι Παναθηναϊκοί, αεξίδες. Αεξίδες πολλοί. Δηλαδή στη Βέρεια μέσα στην πόλη οι περισσότεροι είναι αεξίδες. ΠΑΟΚ. 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 Μετά είναι ΑΕΚ. Μετά είναι ΑΕΚ. Μετά τι είναι. Μετά τι είναι. Αριάννη φαντάζομαι. Πού σίγουρα. Είναι. Θα υπάρχουν. Ναι. Όχι σταγασμένοι. Αλλά υπάρχουν. Ναι. Αλλά δεν είναι δεύτερη στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή μου λέει τώρα εδώ. Το όνομά σου είπαμε. Αντώνης, Αντώνης. Μου λέει ο Αντώνης, θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Μου λέει ότι ο Άρης στις γύρω περιοχές δεν είναι η δεύτερη ομάδα μετά τον ΠΑΟΚ σε κόσμο. Για να δούμε διάλειμμα. Ένας γνωστός μου του κλέψαν το μαγαζί σε άλλη πόλη. Σε άλλη πόλη του κλέψαν το μαγαζί. Και τους βρήκε μέσα στο Facebook. Τους βρήκε μέσα στο Facebook. Και τον λέω τώρα τι θα κάνεις. Λέω τα λεφτά θα τα πάρεις πίσω. Μου λέει όχι. Λέω και τι θα κάνεις. Ας πλακώσω λέει. Θα τους εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο. Σου πω με έκλεψες. Ωραία, φέρνει τα λεφτά πίσω. Δεν τα έφερες τα λεφτά πίσω. Μάλιστα. Στέλνω δύο γορίλες ή σε δέρνω. Δεν σε δέρνω εγώ. Πόσο θέλουν δύο γορίλες για να δίνουν, ας πούμε, εσένα. Δύο κατοστάρικα. Δύο κατοστάρικα. Ναι. Τα δίνεις. Λες, ένα καρπό είναι αυτό. Ναι. Ναι. Ένα χέρι, ένα πόδι. Ένα χέρι, ένα πόδι και τα λοιπά. Έχω ένα φίλο στο νοσοκομείο, ρε. Δεν μπήκε σε αυτό το βρωμοζάπινγκ να πούμε ένα ναι, μάξι, ναι, ναι, ένα Opel Corsa, μια ανόητη, μια χαζή, 31 χρονών. Ανόητη. Ανόητη. Απρόσεκτη. Όχι, απρόσεκτη, σουρωμένη ήταν. Ναι. Ναι. Α, βρέθηκε, γίνονταν τεστ. Την κάνανε αλκοτές και την βρήκανε 1,8 κάπου τόσο. Α, έχει πιει. Τι είχε κάνει. Ετών. 31. Τα γάρι. Τα γάρι. Πήρε το Corsa, έβαλε τη Δευτέρα μέσα. Ανέβηκε πάνω. Και έσπασε τα πλευρά ενός φίλου μου, του Κοσμά, χέρια πόδια στην αυλή και τα λοιπά. Και τώρα πώς θα τα πάρει τα λεφτά ο Κοσμάς, ναι, αφού την πιάσαν σουρωμένη, η ασφαλιστική εταιρεία λέει δεν αναλαμβάνω να πούμε. Mm. Οπότε αν τρακάρετε με κάνουν στον δρόμο, να μην τρακάρετε ποτέ και κανένας από εμάς. Λέμε όμως η κακιά στιγμή. Και είναι σουρωμένος, πρώτον δεν τον δέρνετε. Και δεύτερον, καθυστερείτε να πάρετε τηλέφωνο, το δίνετε καφέδες, το κάνετε αυτό, έτσι ώστε να ξεσουρώσει. Ναι, ναι. Να ξεσουρώσει. Ναι. Οπότε, αν έχει και ασφάλεια, ένα 30% που είναι ασφαλισμένα τα αυτοκίνητα κτλ., θα πληρωθεί τη ζημιά σου. Σένα δεν σε νοιάζει τώρα ο νόμος κτλ. Τι σε νοιάζει εσένα, δεν είσαι αστυνομικός. Εσένα σε νοιάζει ούτε η ασφαλιστική εταιρεία, να τα πάρεις θέλεις. Οπότε πρέπει να λειτουργήσετε έτσι, πονηρά, να πούμε. Ναι. Για να μπορέσετε να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Ή τέλος πάντων μέρος των χρημάτων ή μέρος της ζημίας. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν τώρα, είναι το 12 ετών τα μάξι και σου τρακάνουν, ξέρω εγώ, σου φέρει ημιτασιόν, θα σου φέρει μεταχειρισμένο. Μπα, βάλεις καινούριο και έχει δίκιο. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Σου λέει, βάλτε το ημιτασιόν. Λοιπόν, έτσι που λες, πού είχαμε μείνει, γιατρέ. Α, σε σένα είχαμε μείνει. Γιατί όχι. Λέει λοιπόν αυτό. Στη Βέρεια λέει είναι λέει αεξίδες. Ναι. Από τις αθηναϊκές ομάδες. Από τις αθηναϊκές. Πράσι, οι Παοξίδες είναι πρώτοι. Οι Αεξίδες είναι δεύτεροι. Τρίτη λέει μάλλον είναι η Αργενή. Αν πας στην Κατερίνη. Οι Παοξίδες θα είναι πρώτοι. Όχι λέει. Τι όχι. Πρώτο. Ένα Παοξ, δύο Άρης, τρία ΑΕΚ. Τώρα στο διάλειμμα με έλεγες όχι μόνο τι θα έρθουν τώρα Αργενή. Τι ψέματα. Θα γίνουν πολλοί δηλαδή. Ήρθαν τις πρώτες Παοξίδες. Ας έρθουν και οι Αργενοί. Γιατί να μην επισκεφτούν οι Αργενοί. Δηλαδή τι. Μη φοβάσαι ρε. Τι θα φοβάσαι. Άμα είναι να φοβάσαι τι σε έχω εδώ πέρα. Πα στην Κατερίνη. Πρώτοι που είναι οι Παοξίδες. Μετά είναι πάλι οι Αεξίδες. Ολυμπιακοί, τέταρτος ο Άρης. Πας στις Σέρες. Στα παλιά χρόνια τα πόσα. Α, στα παλιά τα χρόνια. Το 80. Το 80. Ναι. Α, στο 80. Είχε Αργιανούς. Α, είχε Αργιανούς. Και το 80 ήταν πριν έρθει το Πασόκ. Τι σχέση έχει το 80, είχε Αργιανούς. Και εγώ είχα μαλλιά το 80. Τι σχέση έχει. Άλλη εποχή. Ναι, πας στις Σέρες. Πάνε Σέρες. Ναι, πρώτοι αυτοί, Παοξίδες. Ναι. Δεύτεροι. Πέστο. Έλα, πες το. Όχι, Κώστα, λάθος, πες το. Παναθηναϊκή. Έτσι, μπράβο. Παναθηναϊκή. Ναι. Τρίτη Ολυμπιακή, τέταρτη Αργενή. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
Ο Ηρακλής δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Ο Ηρακλής είναι στα πανεπιστήμια. Εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο. Σας μιλάει ο ξέρω εγώ. Ναι. Τελείωσε ο Ηρακλής, ο Πάδικα. Πάει, τελείωσε. Ξέχασε τον. Δεν υπάρχει. Εδώ πολυτεχνείο. Μείνανε εκεί γύρω-γύρω στο Καφτατζόγλιο. Τι άσε πω τώρα. Πάει στην Καβάλα. Πρώτη είναι οι Παοξίδες. Μετά είναι η Παναθηναϊκή, τρίτη είναι η Ολυμπιακή, τέταρτη είναι η Αργέννη. Πρέπει να συγκινεί ο Μαρκάκη. Μη σου πω οι Αεξίδες. Δεν γίνεται, εντάξει. Πού είναι. Πρέπει να συγκινήσει. Τι να συγκινήσει. Ναι, η ομάδα πρέπει τι να συγκινήσει. Συγκινήσει με αυτή την ομάδα. Έτσι είναι. Συγκινήσε με αυτή την ομάδα. Μπορεί να αντέξει κάποια χρόνια, μπορεί να αντέξει. Τώρα αυτοί εδώ, τώρα το έλεγα το μεσημέρι. Τώρα αυτοί οι Αεξίδες θα μα τα κάνουν μπαούλο. Τρία χρόνια να μα πρίξουν. Χίλιες μέρες. Η Αγία Σοφιά, ο Μιναρές. Ο Τρούλος τι είναι ξεκινάνε αυτό. Ξεκινάνε όμως πλάκα-πλάκα. Άσε ρε τώρα, ξεκινάνε πλάκα-πλάκα. Ξεκινήσουνε τώρα και το 2000 πόσο έχουμε τώρα, 17 έχουμε. Το 2025 θα κάνουν το γήπεδο. Θα έχει γίνει ο Μελισανίδης 82 χρονών ραμολιμέντο. Ναι, θα έχουν πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Εντάξει. Θα τα παίρνει ο Βρουτών τα βροσιά, παπάρει και ο Σαββίδης κανένα. Και αυτοί θα λένε σήμερα μπήκε άλλο ένα αυτό στη μελέτη, ξέρω εγώ. Και έγινε ένα παράθυρο ακόμα και ένα μπαλκόνι της Αγίας Σοφιάς. Και ήρθε ο Αλφαρομαίος, πώς το λένε, ο Βαρθολομαίος και λειτουργήσε στην Αγία Σοφιά. Και ήρθε, θα το κάνουν και σοου εκεί πέρα, θα μαζέψουν όλους τους καλλιτέχνες, τους αεξίδες. Ότι ήρθαν εκεί και είδανε ήδη τον Μητσικώστα, τον έχουν εκεί για τα σοου. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Α, τέτοια ταγάρια είναι οι αεξίδες. Ο Μητροπολίτης έδωσε την ευχή του πάντως. Ποιος είναι ο Μητροπολίτης? Εκεί είδα έναν, ήρθε και η εκκλησία κανονικά, έδωσε, την άδεια, την ευχή να ξεκινήσουν οι εργασίες. Η εκκλησία έδωσε την ευχή, αλλά το γήπεδο το πληρώσουμε εμείς. Η εκκλησία δεν έβγαλε από τα παγκάρια τίποτα για να δώσει για το γήπεδο. Μπορεί να πήγε ο παπάς εκεί, ο Μητροπολίτης ήταν, αλλά δεν έβγαλε κανένα φράγκο από καμιά βαλίτσα να πει το Μελισανίδη πάρε για τη θύρα 4, τη θύρα 5. Και από την εκκλησία. Αυτή και κάνα χρυσό κουμπί από αυτά που έχουμε, ξέρω εγώ. Συσίτια, έτσι βοηθάει η εκκλησία. Ποια συσίτια? Έτσι βοηθάει. Από τι συσίτια, από την τσέπη του θα δίνουν. Κάνει η εκκλησία συσίτιο. Ναι. Τι, πάω εγώ, πάει εσύ, πάει η κυρία Κατίνα, πάει ο θείος Σίμος, η θεία Αγγελική και η θεία Σωτηρία και η θείος Σιμολίκος με τη θεία Αθηνούλα και δίνουν κρυθάριο ένα, ντομάτα άλλο κτλ. Αυτοί από την τσέπη του δίνουν τίποτα. Τι με κούνα στο κεφάλι, κάνει συσίτια η εκκλησία και ο Δήμος κάνει συσίτια. Έβγαλε ο Δήμος λεφτά από την τσέπη του να κάνει συσίτιο. Ξέρεις πόσα τέτοια συσίτια σου οργανώνω εγώ και τα μισά τα παίρνω σπίτι. Άσε καημένε τώρα. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Συσίτια. Λοιπόν, μπάλα είδες. Είδα. Κάτσε να μας πήρε γιατρέ αυτός τι είδε. Ναι. Τι είδες, ρε Βάζελε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε. Για την ομάδα σου. Για την ομάδα. Ναι. Ένα μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο. Που μας έχει κρατήσει ζωντανούς. Ποιον. Μαρίνο Ζουνίδη. Το James Bond. Ναι. Μάλιστα. Διοικητικά είμαστε δύσκολα. Περνάμε δύσκολη φάση. Αλλά ο Μαρίνος είναι εκεί. Τι είναι αυτό, κριτική του αγώνα είναι. Εγώ ξεκινάω από τον Μαρίνο. Και τι τελειώσαμε τον Μαρίνο. Ναι, πάμε παρακάτω. Πεκτικά τώρα. Ναι. Άμυνα ίδια. Μεγάλη επιτυχία. Καλή. Τετράδα. Έχει κρατήσει τερματοφύλακα. Τα δύο στόπερ. Αριστερό, δεξί μπακ. Και τα δύο αμυντικά χαφ. Τα περσινά. Βέβαια. Ο Μπιογένια. Δεν τρως γκολ. Δεν τρως γκολ. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι. Έτσι. Θα σου αντιπαρατεθώ εγώ. Θα σου πω το βάθος πάγκου σου που είναι εκεί. Ναι. Τσουκ, σωστός. Πάμε παρακάτω. Αναμένονται δηλαδή, μεταγραφές. Το πιάνει μια γαστρετερίτιδα το Ζέκα ή μια σκολικοειδέτα το Κουρμπέλι. Ποιο θα παίξει εκεί πέρα. Ρέις. Ποιο Ρέις. Ρέις. Υπάρχει ένα Ρέις. Ο Ρέις. Παρακάτω. Ο Ρέις στο μπλεκ. Εντάξει. Ο Ρέις ήταν στο μπλεκ. Ο Ρόι. Το ο Ρόι ξαναγυρίζει. Ναι. Ο Ρόι δεν ήταν Ρέις. Ρέις ήταν. Ρέις το επίθετο. Ρόι Ρέις. Ρόι Ρέις. Ναι. Διάβαζε γιατρέ. Τι διάβαζε γιατρέ. Όλα. Αγόρι, τρένο, μπλεκ. Μπλεκ διάβαζε. Τη Ραμόνα διάβαζε. Ναι. Τη Ραμόνα. Σεραφίνο. Σεραφίνο. Ποιο ήταν ο κολλητό του Σεραφίνου. Εδώ σε θέλω. Ο Καπελαδούρα. Ο Καπελαδούρα ήταν ο κολλητό του Σεραφίνου. Βέβαια. Κάπτεν Μάρκ διάβαζε. Όχι, Κάπτεν Μάρκ δεν διάβαζε. Όμπραξ. Όχι. Αγόρι διάβαζα. Μπλεκ, ναι. Ποιοι ήταν οι κολλητοί του. Α, μα ξεχνάω. Το μπλεκ. Το μπλεκ ο κολλητός ποιος ήταν. Το παιδί πώς λέγονταν. Πώς το λέγανε. Ρόντι. Ρόντι. Δεν μου λες, η Τζεπίνα που ήταν, στο Σεραφίνο ήταν που ήταν. Τι να φτάνει όμω. Τι να φτάνει. Τι να ξέρει ρε από αυτά. Αυτά είναι μορφωμένα πράγματα. Δραχμές τρει πάνω. Τρει δραχμές. Σεραφίνο. Ποπάει διάβαζε. Ποπάει διάβαζε. Η Μίνξ. Σουπεράδε η Μίνξ. Ναι. Αστερίξ. Αστερίξ είναι πιο μετά. Μικι Μάου. Βαβούρα. Βαβούρα.
Οδός Στρέλας 13, τελευταία σελίδα. Ναι, οδός Στρέλας 13. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Το καταπληκτικό μήνυμα ποιος το είχε, ρε. Το μήνυμα ήταν. Τερματοφύλακας το... γιατρός, πού ήταν. Ναι. Αυτά ήταν στο αγόρι. Στο αγόρι ήταν. Ναι, ναι. Ναι. Τερματοφύλακας γιατρός. Σε επεισόδια αυτά. Ναι, ο Ρόι ξαναγυρίζει. Δύο σελίδες. Ο Ρόι ξαναγυρίζει. Και το καταπληκτικό μήνυμα. Ναι, ναι. Το καταπληκτικό μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Πόρε, τι θυμήθηκα. Δραχμές τρεις. Δραχμές τρεις. Τι λένε, φίλε. Συνέγαρε, φίλε. Μέλα, δηλαδή. Τετράδα... Μετά από εκεί τι κάνουμε, ναι. Έχουμε στο κέντρο κάποιους παίχτες. Ήδη είναι και αυτοί. Λουντ. Ποιον άλλο. Το Ντάσο το Χατζηγιοβάνι το μικρό. Ωραίος. Ναι. Έτσι. Ποιον άλλο έχουμε. Καλά, δυσκολεύομαι κι εγώ, μην νομίζεις. Ναι. Δεν υπάρχει και μεγάλη πληθώρα. Βγαίνεις τέταρτο και... αυτού. Γιατί. Βγαίνεις. Βέβαια. Βγαίνεις, ε. Δηλαδή... Γιατί τέταρτη. Τι να περάσει, ποιον. Εμένα μου θυμίζει ο Παναθηναϊκός τη χρονιά του Αναστασίου. Την πρώτη χρονιά που κανείς δεν την περίμενε. Ναι, άκου τι λέει. Και τάκ, το πήρε το κυπελάκι. Ναι. Έτσι, αυτή την εντύπωση μου δίνει. Δηλαδή τον έχουν ξεγραμμένο, αλλά θα κάνει το μεγάλο μπαμ. Από τον μπαμ μπορεί να είναι καλύτερος. Γιατί, σου άρεσε ένα ΠΑΟΚ. Σου άρεσε η Φλωρία. Εσένα ρωτάω. Εσένα ρωτάω, είσαι από τη Βέρεια. Δεν μου έχει δείξει κάτι παραπάνω. Δεν μου έχει δείξει κάτι παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Τον παλεύεις δηλαδή με χαμηλότερο μπάτζετ. Ναι. 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 Για τρελέγε. Αν είναι έτσι αργός. Αν είναι έτσι. Αργός. Αργή. Θα τους κάνει ο Σαββίδης για τρεις μεταγραφές. Εγώ δεν νομίζω τώρα την άλλη εβδομάδα έρχεται λέει, εδώ πέρα να τους κάνει τους ανθρώπους για τρεις μεταγραφές. Έχει θα τους αφήσει. Μακάρι, μακάρι. Εσύ δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις μεταγραφές. Πώς θα κάνεις. Τι θα βάλεις, ο Σαλπικίδη, ο Survivor. Πώς θα κάνεις, γιατί, πώς θα γίνει. Δεν γίνεται. Μηνύματα. Γιατρός. Φοβερά μηνύματα. Λέει. Αυτή η αμαρτωλή Βέρεια εντός πόλης δεν έχει ούτε ένα οπαδό. Η Βέρεια. Η ΠΑΕ Βέρεια. ΠΑΕ Βέρεια. Δεν έχει αυτή η αμαρτωλή Βέρεια ούτε ένα οπαδό. Σωστό είναι. Δεν έχει. Ούτε 500 αντιπαθέστατη άλλο. Ομάδα. Yeah. Αριανός από Αθήνα. 30 χρόνια τους γλύφεται τα αυτιά λέει. Παντού λες ότι οι παοξίδες είναι παραπάνω, αλλά στο ΟΑΚΑ ήμασταν ένα τάλιρο παραπάνω εμείς, οι Αριανοί. Τώρα εγώ να πιστέψω αυτά που λες ή αυτά που είδα με τα μάτια μου. Και εγώ το είδα με τα μάτια μου. 25.000 Αριανοί. Η μεγαλύτερη εκδρομή, η μεγαλύτερη μετάβαση οπαδών στην Ελλάδα. Η καταγραφή είναι καταγεγραμμένη, δεν νομίζω ότι εύκολα θα καταρριφθεί το ρεκόρ. Ο ΠΑΟΚ είχε γύρω στους 21-21,5, ήταν αρκετές χιλιάδες λιγότεροι. Είχαν και απόλυτα εισιτήρια στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ το 4-1. Και πραγματικά έχει δίκιο, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είστε περισσότεροι στις πόλεις που λέμε. Αυτό είναι αλήθεια. Η πιο ωραία εκδρομή, η πιο μεγάλη εκδρομή, η πιο ωραία κερκίδα, η πολυπληθέστερη κερκίδα. Είχαν καλή κερκίδα. Πολύ καλή κερκίδα. Ήμουν και στα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, ήσουν. Και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ποιος είχε καλύτερη κερκίδα. Ο Άρης. Ο Άρης. Μάλιστα. Ο οδηγός Κυρισάβα. Μάτο κουτσό ελάφι λέει. Ο καθηγητής Μυστήριος λέει. Και ο Ρούντι λέει. Οι φίλοι του Μπλεχβρε. Ρούντι, ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φιλαράκι. Ναι, ρε φιλαράκι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Άλλο. Είδε άλλο μάτς. Τον ΠΑΟΚ τον είδε. Τον είδα. Ναι, τον χάρηκε. Τι να χαρώ, ρε Κώστα. Τι να χαρώ. Τι είδε. Καταρχήν, είδα ένα. Στην πόλη είδα, τι είδα. Πες μου λίγο. Δώσ' μου λίγο από Βέρεια, λίγο ρε παιδί μου, στίγμα και. Τίποτε, τώρα είναι άστα, δεν είναι. Μάχη, μονιάσει κάτι γίνεται. Τώρα είναι. Όχι, ρε, το μάτς το είδε. Ναι. Δεν είχε κόσμο στις καφετέριες. Είχε. Παοξίδες τι λέγανε. Τι λέγανε, ρε παιδί μου, οι φίλοι δεξιά και αριστερά. Πες μου μερικές εκφράσεις. Όχι βρισχές. Εκφράσεις, ρε παιδί μου. Απόψεις, δηλαδή κριτικές, ναι, τι. Πού είναι ο Μπίσεσβαρ. Πού είναι ο Μπίσεσβαρ. Ναι, ναι, ψάχνανε. Ναι. Πρίγιοβιτς στατικός. Στατικός, ναι. Έτσι, δύσκολος, έτσι, ναι. Ποτά πήραν. Τι γίνεται, ναι. Τι κάνουμε. Ναι, ναι, στο πρώτο γκολ υπήρξε μια παγωμάρα, ένα πράγμα έτσι. Ναι. Ναι. Ποιον βρίζαν, τον μεγαλομέτωχο ή τον πρόεδρο. Μεγαλομέτωχος δεν βρίζεται. Δεν βρίζεται. Δεν βρίζουμε. Το προπονητή. Εκείνος δεν, αυτός ναι. Είναι αναλώσιμος. Ποιος είναι αναλώσιμος. Προπονητής. Κάποτε και οι πρόεδροι στον ΠΑΟΚ ήταν αναλώσιμοι. Τώρα δεν μπορεί να. Όχι τώρα. Σεβασμός. Ε, πώς. Σεβασμός. Όχι σεβασμός. Αυτός που πληρώνει. Όχι, δεν είναι σεβασμός. Όχι, δεν είναι σεβασμός. Φόβος. Είναι ότι. Φόβος. Τι φοβούνται. Μην επιστρέψουν εκεί που ήταν. Ναι. Και τι θα πάθουν. Καταστροφή. Τι. Καταστροφή. Οπότε δεν μιλάνε. Όχι. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Βρίζουν τον προπονητή. Του ρίχνουν πινελίκι. Εύκολο στόχο. Εύκολο. Γιατρέ.
Εύκολο. Συμφωνώ. Συμφωνεί. Εξάλλου οι προπονητέ πάντα στην Ελλάδα ήταν έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακό έχει αλλάξει 25 προπονητέ. Εγώ είμαι μεγάλο σε ηλικία και έχω περάσει. Η Τούμπα είναι η γειτονιά μου και, και στα μάτια που να μην πήγαινα έξω με το ποδήλατο να πούμε. Χωμόλαγα και τι βοηθητικέ ρόδε. Το μεγαλύτερο σύνθημα, τα περισσότερα συνθήματα που έχω ακούσει είναι Μιέται ο θρύλο και ο Πειραιά. Το δεύτερο σε περισσότερη ισχύ μήνυμα είναι ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του και όχι στον ούστη τον πρόεδρό του. Και το τρίτο είναι ο ΠΑΟΚ θέλει πρόεδρο με ίδια και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και με τα ίδια. Και το τέταρτο είναι ότι φωνάζα για τη μαμά του Λαμπριάκου. Δηλαδή αυτά ήταν τα δηλαδή σε συχνότητα. Σε συχνότητα, ναι, η μαμά του Λαμπριάκου. Η μαμά του Λαμπριάκου έχει ακούσει από τις περισσότερες μαμάδες. Νούμερο 4 ήταν. Μαμά! Λοιπόν, από τις περισσότερες μαμάδες έχει ακούσει τα περισσότερα μπινελίκια. Και αυτοί οι παοξίδες που βρίζουν τις μάνες των αλωνών, μ' αρέσει, που γράψαν Ηρακλήδης για τη μαμά του Σαββίδη και το ρίξαν στην ηθικολογία. Κάτι 55άριδες ταξιτζίδες τύπου Τζερόνιμου. Κάτι 58άριδες παλιοί μαναβίσκοι που ανεβάσαν αλτηριακή πίεση. Κάτι 65άριδες με μασέλες οι οποίοι κλέβαν τα εστιατόρια στην Εθνική Οδό και μετά το γυρίσαν στο Θεό. Κάτι τέτοιο να πούμε, κατάλαβες. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Χιλτίδη Γιάννη. Λέω να ανοίξουμε γραμμές. Γιατρέ, έχεις να πεις τίποτα επί των ιατρικών θεμάτων, περί βελονισμού κτλ. Όχι, θα μας πεις. Θα ανοίξουμε γραμμές. Αν και νομίζω σήμερα θα παίξουμε με τη μοναξιά μας, γιατί δεν νομίζω τώρα Παρασκευιάτικα να πάρω τηλέφωνο. Έχουν πάει παραλίες δεξιά-αριστερά κτλ. Κράτηση έχουν κάνει. Πώς? Κράτηση έχουν κάνει. Πώς θα πάνε παραλία. Τι κράτηση. 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 Δεν πρέπει να κάνεις κράτηση για να πας στην παραλία. Όχι, άμα δεν είσαι τεμπελχαράς, παίρνεις το αμάξι σου. Χθες πάντως ο πρώην πρόεδρος του Ηρακλή μαζί με το Ραμαζότη που είπες και εσύ το μεσημέρι έκαναν τρελές τις πράξεις. Ποιος? Ο Ρέμος. Πότε? Στη Σαντορίνη, στην Μύκονο, συγγνώμη. Τι έκανε? Μπράβο. Έδωσε στην αυλία. Μπράβο το Ρέμο. Συγχαρητήρια στο Ρέμο. Πάμε γραμμές. Το ελληνικό δημόσιο πήρε πάρα πολλά χρήματα. Πήρε, βέβαια, πήρε τα μισά. Δεν πήρε τα μισά, πήρε ένα σχεδόν μισά. Μπράβο το Ρέμο. Μπράβο το Ρέμο. Βοηθάει λίγο. Πού είχαμε μείνει και μας διέκοψε ο γιατρός? Τι είχα πει εγώ? Στον. Στον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ λέγαμε, για το παιχνίδι του. Ναι. Πώς μας φάνηκε? Όχι, για τις ξαπλώστρες. Α, για τις ξαπλώστρες, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τι, αν δεν είσαι τεμπέλχανας. Κράτης. Αν δεν είσαι τεμπέλχανας, παίρνεις τα μάξι και βλέπεις μια ελεύθερη παραλία. Εκεί που είναι τα κολόμπαρα, υπάρχουν παραλίες ελεύθερες. Μπορείς να πας εκεί, να πάρεις το τραπεζάκι σου, να πάρεις το φουσκωτό σου, να πάρεις την ομπρέλα σου και αν να περιμένεις όλα σαν πιο χιλιά Έλληνα να στα φέρει ο άλλος για το παίξεις γλαμουριά. Καλημέρα στον πρώτο κύριο, μάλιστα. Καλησπέρα. Γεια σας, φίλε. Λοιπόν, Ρατόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Επειδή σε έπιασε πάλι μούρλα με την ΑΕΚ πάλι απόφαση και λες αρλούμπες. Ποια απόφαση, τι απόφαση? Καταρχήν λες αρλούμπες σχετικά με το γήπεδο. Τι είπα δηλαδή? Σου είπα και την άλλη φορά το γήπεδο. Ναι. Του χρηματοδοτεί ο Μελισσανίδης. Ήδη είχε βάλει 11 εκατομμύρια στην εταιρεία την 1924. Ο Χατζιωάννου και ο Παπάς. Τα λεφτά της πολιτείας είναι τα 20 εκατομμύρια που θα δώσει η περιφέρεια για εξωγηπεδικές εγκαταστάσεις. Ας είναι το παραμύθι. Τώρα εντάξει, τα φτιάχνουν έτσι και τα πάνε στο γήπεδο. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, και αυτά που λες να τα πληρώσεις εσύ και εμείς είναι παραμύθια της Καλλιμάτης. Εμείς θα τα πληρώσουμε τα 20 εκατομμύρια όπως πληρώσαμε και τα χρέη της ΑΕΚ στο δημόσιο όταν ξέχασε να πάει ο Μάγκας, να πούμε, ο υπάλληλος του κράτους. Λοιπόν, και για αυτό το παραμύθι να τελειώνει, τα χρέη της ΑΕΚ στο δημόσιο, όταν μπήκε η ΑΕΚ στο άρθρο 4. Ήταν 140 εκατομμύρια. Μάλιστα, τα οποία 140 εκατομμύρια άκουνε για να γεμπεί, δεν τα ξέρεις, άκουνε τα πω εγώ. Μάθουμε, δηλαδή. Τα 110 εκατομμύρια ήταν της Nedbet και της ENIC που ήταν οι εταιρείες που είχαν την ΑΕΚ τότε. Ναι. Τα 30 εκατομμύρια ήταν του δημοσίου τα οποία η ΑΕΚ τα πλήρωσε. Πότε τα πλήρωσε? Τα πλήρωσε. Πότε? Του Αγίου Λούτσου, να μην το πω, και η Αγία Κομπέα Κατάλλη. Τι λακαμίες λες ρε βραδιάτικα που τα πλήρωσε. Σερσερί, πλήρωσε η ΑΕΚ το ΙΚΑ. Σερσερί, πάμε στο επόμενο. Βράσει το διάλογο εκεί που πλήρωσε η ΑΕΚ. Τα γάρι, πλήρωσε η ΑΕΚ. Φάγατε τα λεφτά από τους παίκτες, φάγατε τα λεφτά από το δημόσιο, φάγατε τα λεφτά από την ΕΝΙΚ. 20 εκατομμύρια σας πληρώνουμε να κάνετε γήπεδο, τα γάρι. Με τον Γιώχασο και τον Σιμόες θα πονέσουν τα μάτια μας και τον Αϊντάρεβις που είναι πιο αργός και από τον κόκκινο να πούμε. Λιμοτάγαρο, πάμε επόμενη γραμμή. Πλήρους ΙΑΕΚ, πλήρους ΙΑΕΚ, ταγάρι. Θα πάρεις 300 ευρώ σύνταξη. Θα φτύνεις τα δόντια σου και μασέλα δεν σε βάζουνε, ταγάρι. Θα πάθεις καμιά ζοκάδα και ούτε αληθή στο πάτο σου δεν σε βάζουνε. Με αυτό το ΙΚΑ που έχουμε τώρα, παλιό ταγάρι. Έλα φίλε, τι τα είπα, ξέσπασα. Καλημέρα, ρε. Καλημέρα, φίλε, ναι. 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 Πάμε. Έλα, ρε.
Εγώ τα λέω και για τους δικούς μας και για τον Ολυμπιακό. Με τα λεφτά του Μητσοτάκη τα πληρώσουν οι Έλληνες. Τα πληρώσαμε και του Ολυμπιακού. Τα πληρώσαμε και του Ολυμπιακού. Πληρώσαμε και του ΠΑΟΚ το παλατάκι. Πληρώσαμε και του Άρη τα χρέη στο ΙΚΑ. Πληρώσαμε και του Ηρακλή τα χρέη στο ΙΚΑ. Και αν πάρουμε 300 ευρώ σύνταξη. Αφού λώσει καμιά, κάνα σουρητήρα μα, θα πάμε στον Τότι και τον Πετμεζάνα μα, το ξεβουλώσει στο Βουλκανιζαντέρ. Α τα λιάρουμε εκεί πέρα καθάρματα. Λέγε φίλε Σαββίδη. Βάλουμε στέν στην ουρίθρα, άμα βουλώσει, ρε καμιά ναι. Ναι. Mm. Τι γίνεται. Καλά, αγόρι εσύ. Λοιπόν, πρώτη φορά σε παίρνω. Καλά κάνει. Θα μου πει γιατί, αλλά. Γιατί, ρε φίλε, τι. Μόνο γιατί είσαι. Όλο παράπονα είσαι. Η γυναίκα θα είναι πουθενά αλλού ή θα έχει ξεμείνει. Εντάξει. Τηλεόραση θα έχει καμιά βλακία. Παλαβιάρης. Από ό,τι βλέπω κάνει δρόμο, παλιά Σύρια λέγε εδώ. Ναι, ναι. Σε έχω πετύχει πολλές φορές στον δρόμο. Μια φορά σε είχα πετύχει με το πιτσιρικά μου. Ναι. Μωρό ήταν στο καρότσι. Ναι. Και ήταν και η γυναίκα μου εκεί έξω του Μασούτη. Ναι. Αν μπορείς να το θυμηθείς τώρα έχει 2-3 χρόνια. Ξέρεις πόσα κλείσει... μωρά βλέπω εγώ πάξω του Μασούτη. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Σε είχαν κλείσει, σε είχαν διπλοπαρκάρει. Και δεν μπορούσες να βγεις. Έξω το Μασούτη εκεί. Και τι μου λες, τι γυρνάς και μου λες, βλέπεις το μωρό και αυτά, και μου λες, αγοράκι είναι, λέω ναι, λες, και τι μου λες, λες, πυροβόλησες καλά ρε, πώς τη λες, πυροβόλησες καλά λέει. Γελούσες, ε, πυροβόλησες, ευχαριστώ. Μέρα μεσημέρι. Εντάξει. Λοιπόν, σε πήρα γιατί. Ναι. Γιατί σε ακούω βασικά και το μεσημέρι και το βράδυ, έτσι, αρκετές φορές. Όταν δεν με παίρνει ύπνος. Mm. Λοιπόν, για αυτό το θέμα με το ατύχημα που έγινε στο Ζάπινγκ και αυτά. Ω φίλε, τη γλιτώσαμε και εγώ και ο Καμόρα. Και ο Φυρός και ο Γιούρης. Φαντάζεσαι να ήμασταν εδώ. Έλεγε ο Φυρός. Η κολοφαρδία σου δεν έχει όρια. Ε? Η κολοφαρδία σου δεν έχει όρια. Αφού μου λες ότι ένα τέταρτο πριν σηκώθηκες και έφυγες και πήγες πάνω σε άλλο. Ναι. Άναψες καμιά λαμπάδα στην εκκλησία. Όχι, να ανάψει λαμπάδα αυτός που έχει τέσσερα σπασμένα πλευρά. Εγώ γιατί να ανάψω λαμπάδα. Τον άλλο χτύπησε το σώθηκε. Εγώ γιατί να ανάψω λαμπάδα. Να ανάψω λαμπάδα γιατί μέσω η εκκλησία. Δηλαδή αν πέθαινα θα ήταν τιμωρός ο Θεός γιατί έκανα μαρτία. Τι μπαλά. Και μη μας πουλάς πρόλογο. Τώρα που το έφερε η συζήτηση, μη μας πουλάς πρόλογο να πούμε ότι είσαι άθεος και τέτοια. Γιατί σε μια εκπομπή όταν ξεκίνησε στην τηλεόραση, με το που ξεκινάει η εκπομπή, κάτι σου λέει κάποιος και αρχίζει και σταυροκοπιέσαι. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω το Ραπτόπουλο, μας το παίζει και άθεος να βγουν και σταυροκοπιέται. Έχει κανέναν άθεο να σταυροκοπιέται, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, μόνο το Ραπτόπουλο. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Επειδή βγήκε άλλος άθεος, ο Τζίμερος, και δεν μπορεί ένας άθεος να την πέφτει σε έναν άλλο, του λέω, κάτσε ρε Τζίμερε. Το παίξει λίγο γρήγορα. Δηλαδή, μισό λεπτό, άμα σταματήσει η τουρμπίνα στο αεροπλάνο, πού θα προσευχηθείς. Ναι, άμα σου τύχει αυτό Ραπτόπουλε να δεις για πότε θα γίνεις πιστός. Σε ποιον θα γίνω πιστός. Εσύ, στο Θεό. Γι' αυτό όταν θα ανέβω στο αεροπλάνο, θα πάρω ένα κάστανο στη δεξιά μου τσέπη και άμα σταματήσει η τουρμπίνα θα προσκυνάω το κάστανο. Μέχρι και στα αράβικα. Άσε με ρε φίλε τώρα. Μέχρι και στα αράβικα θα προσευχηθείς. Άμα αρχίσει και πέφτει αεροπλάνο. Δεν ξέρω, και ο πατέρας μου δεν πολύ πίστευε. Άκου εδώ. Και ο πατέρας μου δεν πολύ πίστευε. Δύο φορές θα έκανε τη ζωή του σε αεροπορικό ατύχημα με ελικοφόρο αεροπλάνο. Η γύρω του μου είπε ότι δεν έκανε καμιά προσευχή. Τον είχε πιάσει νευρικό γέλιο. Μία το 1960 στο Οράν, όταν με την Εθνική Ενόπλων σταμάτησε η Νταλίκα επάνω από την. Πώς το λένε αυτό, τη Λεγιώνα των Ξένων. Και ήταν οι παίκτες της Εθνικής Ενόπλων να βάλουν σωσίβια να προσαλαστούν κτλ. Τον έπιασε τον ανόητο νευρικό γέλιο. Ο Σάββας Θεοδωρίδης έκλαιγε. Και ο Λέανδρος έπαιζε χαρτιά με τον Λουκανίδη και ο Λέανδρος έκλαιγε γιατί θα χάσει τα λεφτά άμα πεθάνει. Δηλαδή τελείως ανόητοι όλοι. Και την άλλη φορά με καρκίνο διαγνωσμένο γυρνούσε από την Κρήτη σε γάμο και σταμάτησε πάλι ο Έλικας πάνω από το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν πραγματικά. Καλά είναι. Ναι, να μην σταματήσουν και οι δύο. Με καρκίνο που τον έστελνε σε ένα χρόνο στον τάφο, δεν ξέρω αν πραγματικά ήθελε να προσγειωθεί το αεροπλάνο μέσα του ή αν ήθελε να φύγει με το αεροπορικό. Δεν το ξέρω. Του είχα κάνει μια κουβέντα έτσι και δεν μου απάντησε. Του λέω, ήθελες να πέσει το αεροπλάνο, του λέω, ή ήθελες να σωθείς. Γιατί ξέρεις ότι σε 6 μήνες, ένα χρόνο ήσουν τέλος. Τι σου πιάνω τώρα, τι κουβέντα σου λέω. Για πες μου, λοιπόν, για συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, αυτό με τις ασφαλιστικές που λες ότι άμα είναι σουρωμένος ο άλλος και τα λοιπά, ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί μου έχει τύχει εμένα. Ως παθόν, όχι ως παίκτης. Διατάω. Μ' ακούς?
Ναι. Λοιπόν, η ασφαλιστική εταιρεία δεν αφήνει ξεκρέμαστους αυτούς που δεν φταίνε. Τι κάνει δηλαδή. Σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Τους αποζημιώνει όλους. Ναι. Και μετά ζητάει. Και μετά στρέφεται από τον άλλον. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Εναντίον του πελάτη του. Ναι, ναι. Εμένα μου είχε τύχει στην δεν παραλία. Δεν τη συμφέρει όμως. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνει. Δεν τη συμφέρει την ασφαλιστική εταιρεία. Κοίταξε, να σου πω κάτι γιατί το κάνει αυτό. Ναι. Γιατί εσύ, ρε φίλε, που είσαι ασφαλισμένος. Δεν σου φταίει σε τίποτα να πούμε άλλος που έχει πιει ή έχει πάρει ναρκωτικά. Ναι. Γιατί σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ισχύει αυτό. Εγώ, αν είχα δική μου ασφαλιστική εταιρεία, δεν θα έδινα φράγκο σε κανέναν. Ναι. Αυτό ισχύει σε αλκοόλ ναι. και σε ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ναι. Λοιπόν, αποζημιώνει όλους τους εμπλεκόμενους που δεν φταίνουν σε τίποτα. Όλους μέχρι τελευταίο ευρώ ναι, ναι. και μετά στρέφεται εναντίον του πελάτη της. Μάλιστα. Ναι, και ναι, τα ζητάει με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα άμα ναι. έχει καλός, άμα δεν έχει κατασχέσεις, τέτοια φυλακές, πολλά μπορεί φυλακία να γίνει. Φυλακία τον βάλει. Τώρα... Και τι κέρδος θα έχει μια εταιρεία, αν βάλει τον άλλο φυλακή δηλαδή. Θα τον πληρώνει και από πάνω. Δεν το συμφέρει. Ναι, όχι. Ναι. Θα σου παίρνει, ρε φίλε, ό,τι έχεις και δεν έχει. Και άμα δεν έχει, τι θα το πάρει. Και άμα έχει το σπίτι χρεωμένο, τι θα το κάνει. Από πότε το πάρει. Ποιος έχει το. Τι να σε πω τώρα. Δεν μου λες εντάξει, ξαναπυροβόλησες μετά. Πάντως ο άλλος που δεν φταίει σε τίποτα, ας πούμε, δεν μένει ξεκρέμαστος έτσι, να ξέρεις. Καλά ρε, κλείσε. Τα λέμε επόμενη φορά. Για χαρά, φιλιά. Να σε καλά, να προσέχεις τον μπορώ. Λέγε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Από Μυτιλίνη τηλεφωνώ. Μυτιλίνη, ε. Εκεί τι Άγιο έχει. Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ. Έγινε κανένα θαύμα τον τελευταίο χρόνο εκεί πέρα. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν άκουσες τίποτα. Είμαι από Βέρη, αυτό είναι το σημαντικό. Α, μάλιστα. Και είμαι και Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Να το, φοιτητής. Πρώτα θέλω να πω στο φίλο που έχεις δίπλα σου. Ναι. Ότι καλά τα είπε. Πρώτα είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεύτερη είναι η ΑΕΚ στη Βέρεια. Ναι, ναι. Πιστεύω. Και από εκεί και πέρα το χάος. Το χάος. Δεν έχει κάποια ομάδα που να... Ναι. Μάλιστα. Να υπερτερεί. Μάλιστα. Ολυμπιακούς δηλαδή δεν έχει. Ο Καρυπίδης, ο Αρβανιτίδης, αυτοί όλοι. Ο Καραμελίδης, δεν είναι Ολυμπιακοί αυτοί εκεί. Καλά, δεν ξέρω τι είναι. Απλά σου δεν ξέρεις τι συμβαίνει, μια κοινωνία. Πόσοι χιλιάδες κόσμο. 60. 60 χιλιάρικα κόσμος. Εντάξει. Εντάξει. Σου είπα, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, μετά Άρης, Παναθηναϊκός, μαζί είναι αυτοί. Μάλιστα. Θέλω να μου σχολιάσεις λίγο την εμφάνιση του Παναθηναϊκού, άμα τον είδες. Ναι. Όπως είπε και ο φίλος εδώ. Παναθηναϊκός έχει μια μεστότητα στη μεσαία του γραμμή και στην άμυνά του στην τετράδα. Ναι. Έχει καλή τετράδα στην άμυνα, έχει καλό τερματοφύλακα. Εκεί ναι. το οποίο είναι ερωτηματικό είναι το 4-4-2. Αν οι πλαϊνοί του Παναθηναϊκού μπορούν να παίξουν κατά συνθήκη και δεκάρι στη φάση και αν ο δεύτερος επιθετικός, ο δεύτερος πίσω από το Μόλινς μπορεί να... Μη φυσάς σαν το Μοσχάρι. Μη φυσάς κοντά στην αυτή, είναι αντιαισθητικό. Συγκέντρο θα βγάλεις το κάρκαδο και θα πετάξεις το μικρόφωνο. Λοιπόν, αν το δεκάρι, που το εννιαροδεκάρι, το δίπλα στο Μόλις, πώς λέγεται. Ο Άλτμαν. Ο Άλτμαν, αν μπορεί να παίξει και το δεκάρι. Και αν τραυματιστεί ή ντεφορμαριστεί κάποιος από αυτούς τους τέσσερις, ποιος θα μπει μέσα να παίξει μπάλα. Ο Άλτμαν, πώς το λένε, Μόλις μπροστά, ο Βηγιαφάνες υπάρχει βέβαια. Ο Βηγιαφάνες, Κλάιν Μάιν, ο Λούντ και ο Χατζηγιαβάτης, πώς το λένε. Εντάξει. Δεν παίρνεις πρωτάθλημα με αυτή την τετράδα. Δηλαδή μέσα στην τριάδα δεν πιστεύεις να βγαίνουμε. Όχι ρε παιδάκι μου, δεν παίρνεις πρωτάθλημα με αυτή την τετράδα. Πρώτον και δεύτερον, και καλά να πάει αυτή η τετράδα. Θα έρθουν τραυματισμοί, θα έρθουν τεφορμαρίσματα, θα έρθουν κάρτες. Δεν έχεις από πίσω κόσμο να καλύψουν την. Πώς τη λένε, την απώλεια. Δεν έχεις. Δεν έχουμε βάθος στο. Ούτε βάθος ούτε πλάτος, δεν έχετε. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Για τον Ζουνίδη πώς το βλέπεις. Το James Bond. Ναι. Ο Ζουνίδης, επειδή αυτό το πράγμα μακροχρόνια θα κουράσει την ομάδα του, θα πρέπει να πάει και σε ρυθμούς ο Παναθηναϊκός λίγο πιο χαμηλού σε ένταση. Γιατί βλέπω να παίζει ένα 4-4-2 με ταχύτητα. Εμάς μας αρέσει, αλλά θα μείνει αποκάψιμο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δει και κάποιες πιο εναλλακτικές λύσεις. Πιο λιγότερο βιολογικά προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πρέπει να προστατεύσει με καλή διαχείριση δυνάμεων το υλικό του. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Γιατρέ, πώς το βλέπεις. Θα μου πεις για τον βελονισμό μετά από τον φίλο. Έλα, βίλε. Έλα, ρε. Έλα. Τι έγινε. Κλείς το ράδιο. Έλα, ακούγομαι. Ακούγεσαι εσύ, αλλά ακούγεται και το ράδιο.
Όχι, το κλείσα, ρε. Καλά έκανες και το κλείσες. Επειδή δεν σ' άκουσα χθες το βράδυ, ούτε το μεσημέρι, για πες μου, θα σου πω για το ΠΑΟΚ και θα μου πεις και εσύ μετά. Δεν λέγεται το ΠΑΟΚ, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Το ΠΑΟΚ το λένε οι Αλβανοί. Αυτός ο Λιάγκας εκεί που έχουν στο πάγκο, ρε φίλε, πήγε τερμαχισμένος. Στο πάγκο, λέω, ρε. Τερμαχισμένος, ρε φίλε, ειλικρινά. Με ποια ομάδα έπαιζε όπως. Έτσι λες εσύ. Δεν είδες, ρε φίλε, πως πήγε ο ΠΑΟΚ, με δουλεύεις. Εντάξει, εσύ άμα είσαι προπονητής, βάλε το σάρκο. Με τη σάρκα έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Με τη σάρκα έπαιζε. Απάντησε μου, με ποια ομάδα έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Άκουδο, ρε, μην βιάζεσαι, ρε. Καταρχήν έπαιζε μια ουκρανική ομάδα με μια βαλκανική. Δηλαδή έπαιζε μια μέτρια ομάδα με μια κακή ομάδα. Οπότε ο ΠΑΟΚ για να παίξει με τη Σάλκε θα παίξουν οι Βαλκάνοι με τους Ευρωπαίους. Η διαφορά του ΠΑΟΚ με τη Σάλκε είναι πάρα πολύ μεγάλη, ενώ η διαφορά της Ουκρανικής με τον ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο μεγάλη. Κλείνει παρέμβαση. Έβαλε όμως τρία χαφ, έβαλε τρία χαφ που δεν ξέρουν μπάλα. Ναι. Δεν ξέρουν μπάλα να μεταβιβάσουν. Ναι. Και έπαιζε με μια ομάδα που, που κάνει όσο κάνει ο Πρίγιοβιτς, κάνει όλη η ομάδα, ρε φίλε. Έβαλε και δεν μπορούσε να παίξει κατακριτικό ποδόσφαιρο. Άκουδο. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχταράδες. Ο ένας είναι ο Μπίσεσβαρ και ο άλλος είναι ο Πρίγιοβιτς. Ο Μακ είναι μια τσίρλα που βγήκε από χέσιμο υπό. Ο Μακ μέτρια πράγματα. Άκουρε να μάθεις πέντε πράγματα. Μην ακούς τους άλλους τώρα τι σου λένε. Άκου τι σαν θα σου πω εγώ. Λέει ο προπονητής του ΠΑΟΚ αυτό που λες Λιάνκα. Και εγώ το λέω Λιάνκα. Κύριε Αριανός είναι. Άκουρε παιδί μου. Κύριε Μπαμπά, του λέει. Άκουδο. Λέει. Ο Ενρίκε είναι ο μόνος παίκτης του ΠΑΟΚ με ταχύτητα. Διείσδυση, τρίπλα, τελείωμα χαμηλά, τελείωμα ψηλά. Όταν χάσουμε την μπάλα όμως και χρειάζεται να μαρκάρει, φεύγει με κόκκινη κάρτα στο 20 λεπτό. Και ο Μπίσεσβαρ είναι το καλύτερο δεκάρι του ελληνικού πρωταθλήματος για μένα. Αλλά είναι χοντρός, φαρδίκολος, με μεγάλο θώρακα και ξέρεις ο μεγάλος θώρακα. Ένα 30 λεπτό, ένα 30 λεπτό όμως είναι πολύ καλό. Μην βιάζει, μην πατάς γκάζι. Εγώ έχω φαρδί θώρακα. Ξέρεις τι λέει ο γιατρός. Πάνω από 5 χιλιόμετρα δεν θα τρέχεις. Δεν το μπορείς. Μην πλατιάζεις, δεν μίλα για το πάω. Μην πλατιάζεις. Ρε ταγάρι, μην πλατιάζεις. Λοιπόν, τάγαρο πάω ξύ. Ο Μπίζεσβαρ λοιπόν, για να παίξει μαζί με τον Ενρίκε και να δεις μπάλα και εσύ και εγώ που θέλω να δω, πρέπει να μου πάρεις ένα Σακχόφ πολύ πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό, ένα Τζίμιροτ πολύ πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό και ένα Κάνιας ο οποίος είναι σαν συγκαμμένος που να ανιβαίνει την αλυφόρα στη Ρόδο, στη Λίνδο, εκεί που το μαγιό τρίβεται με τα μπούτια και γίνεται το ποδάρι σου μαύρο ανάμεσα στους όρχες και το πόδι δηλαδή. Και πρέπει να μου πάρεις ένα center back που αν τα πηδήξει κεφαλιά 100 φορές τις 90 τις πάρει, όχι να πάρει τις 10 και να χάσει τις 90. Και άμα τρέξει στα 25 μέτρα με τον εξτρέμ και τον κλείσει προς τα μέσα ο εξτρέμ, στην ταχύτητα πρέπει να τον πάρει. Αλλιώς θα παίξω με τον Σαχόφ και τον Τζαλ Μακάμπος και τον Μακ που είναι σαχημένος λουκουμάς. Γουστάρεις, σε λέει, σαν ή δεν γουστάρεις. Το κατάλαβες τώρα ή δεν το κατάλαβες. Τέλειωσε. Τέλειωσα. Ωραία. Εγώ θα επικεντρώνομαι στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ότι τον βλέπεις. Ναι. Ότι δεν είναι ρε εσύ. Δηλαδή δεν τον βλέπεις εσύ να καταφέρει να μείνει στην ομάδα. Άκουσε με. Ωραία. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει συνεννόηση με τον Μίχελ καταρχάς. Λέει αυτό δεν πάμε για πρωτάθλημα. Ο Μίχελ λέει πάμε για πρωτάθλημα. Ποιος λέει πάμε. Άλλαξε το σύστημα. Ο Μίχελ είπε πάμε για πρωτάθλημα. Και αυτός Μίχελ... είπε δεν ξέρουμε. Ο Μίχελ το είπε. Ο Μίχελ για να αρμέγει το Σαββίδι έγινε λαϊκιστή σαν τον Καρσία. Ναι, εσύ, αλλά δεν υπάρχει συνεννόηση με τον άλλον. Πώς το πες. Δεν υπάρχει συνεννόηση με τον προπονητή. Εσείς θέλετε οι παοξίδες να σας λένε ψέματα. Να σας δουλεύουν. Ρε, σε αυτό ακριβώς σου λέω, αυτό ακριβώς σου λέω. Ναι. Δηλαδή σαν να ακυρώνει το Στανόγεβιτς ο Μίχελ, αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν λέω, ο γονητής λέω ότι να είναι, αυτό σου λέω. Ναι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει τώρα, χημεία μεταξύ. Ωραία. Εσύ τώρα, χημεία γενικά δύσκολα να τη βρεις. Εσύ τώρα, τον προπονητή που θέλει παίκτες και απαιτεί παίκτες, δεν τον χαίρεσαι. Το χαίρομαι, ναι. Αυτό λέω, ναι. Πρέπει εγώ να τον κατηγορήσω. Εγώ το κατηγορώ στο χθεσινό που πώς έκανε τις αλλαγές, πώς έστεισε την ομάδα. Εκεί το κατηγορώ εγώ. Αν δεν έτρωγες. Είναι χεσμένος ο ΠΑΟΚ. Ναι, αν δεν έτρωγες, καλά είναι και είναι χεσμένος ο ΠΑΟΚ γιατί είναι μέτρια ομάδα. Χεσμένος. Άμα και ωραίοι δεν ήταν τόσο χεσμένος, καλό. Χεσμένος πήρε και το κύπελο ο ΠΑΟΚ. Χεσμένος πήρε και το κύπελο ο ΠΑΟΚ. Ρε για το μάτς αυτό σε λέω ρε εσύ. Ναι. Άσε το για το κύπελο. Ναι. Μίκολα, για αυτό το μάτς σου λέω ναι. Συγκεκριμένα. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ
Και γίνεται το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο δεν κάνει ούτε μια αλλαγή. Και τρώει τον γκολ και μετά ξυπνάει. Και βάζει και προσπαθεί. Και αν δεν το τρώγε τον γκολ, δεν θα έκανε αλλαγή. Δεν θα ξυπνούσε. Γιατί ρε φίλε. Όχι, δεν θα ξυπνούσε. Δεν θα έκανε αλλαγή. Ξύπνιο ήταν. Και κοιτάζει το συμφέρον του. Κοιτάζει το πισινό του. Κοιτάζει το υλικό του να το βελτιώσουν. Γιατί ξέρει ότι στι σύνδεσει, στι οπαλίε αυτό θα βρίζουν. Γι' αυτό λέει θέλω παίκτε. Ενώ δεν το αξίζει, ενώ το αξίζει αυτό. Δεν θα διώξουν τον Μίχελ και τον Βούκιτ και τον Σισιακόφ. Αυτόν θα διώξουν. Πονηρό ο Σέρβο δηλαδή. Γιατί ρε, εσύ και το ρόστερ είναι δυνατόν να είναι ο Κρέσπο αρχηγό τώρα. Με ένα χρόνο είναι δυνατόν να είναι ο Κρέσπο αρχηγό. Ποιο ψηφίζει αρχηγό εσύ. Ποιο Κρέσπο, ρε. Ποιο ψηφίζει ο αρχηγό στο ΠΑΟΚ. Ναι, στο ΠΑΟΚ. Εγώ το ΜΑΚ θα έβαζα. Το ΜΑΚ αρχηγό. Ναι, γιατί όχι. Ο ΜΑΚ είναι ρε φίλε. Ποιο να βάλει άλλον, αφού όλοι είναι καινούργοι. Τον είδε στο ΜΑΚ, φίλε. Τον είδε στο ΜΑΚ πώ παίζει. Ωραία, να βάλουμε τον Πρίγιοβιτ. Αν το πα έτσι, θα το πάμε με τι θέμα. Ποιο, τον Πρίγιοβιτ. Ο Πρίγιοβιτ πήγε να κάνει άλμα και έπεσε σαν τη θιά μου τη μανίτσα στην καρέκλα και έσπασε τον πόδι του. Φύγε από εδώ, ρε. Επόμενη γραμμή. Ο ΜΑΚ είναι σαν να έχει. Πώ λένε αυτού που κυτρινίζουν από το σηκώτη. Ήκτερο έχει. Φάρει και έχει ήκτερο, ρε. Α, σε καημένε τώρα. Ο ΜΑΚ. Σαν άρρωστος είναι. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστά. Μάλιστα. Χαιρετίζω την ωραία παρέα σας. Από Βρυξέλλες σας παίρνω. Καλησπέρα. Βρυξέλλες. Καλησπέρα. Βρυξέλλες. Έχω έρθει στις Βρυξέλλες και με έπιασε κατάθλιψη στις Βρυξέλλες. Ζήτησα ένα φραπέ με παγωτό και μου έφερε ένα ζεστό καφέ με ένα παγάκι, ένα ηλίθιο σερβιτόρο και του λέω fuck you. What, μου λέει. Λέω fuck you. Ice cream, λέω, easy cream with friendo. Φραπέ. Φραπέ με easy cream, του λέω. What, λέει. Εντάξει, κατάλαβε, λέει στην παρέα. Και με φέρνει ένα νερό, ένα καφέ Bloom, ζεστό, σε ποτήρι. Σε ποτήρι, να πούμε, νεροπότηρο, έτσι, με ένα παγάκι. Πάω να πιάσω τον καφέ, ζεμάταγε ο καφέ. Το παγάκι έλειωσε σαν παγόβουνο, να πούμε. Του λέω, fuck you, του λέω. Λέει, what. Λοιπόν, όταν θα ξανάρθει στις Βρυξέλλες, θα σε πάω να πιεις καφέ όπως καλύτερα από ό,τι πίνεις στην Ελλάδα. Ναι, και για ποιο λόγο με να με πιάσει η ψυχή μου να έρθω στις Βρυξέλλες, θα φύγει. Για ποιο λόγο να περάσω σε εκείνο το μέρος που έχει κάτι παλιά κτίρια που νόμιζα θα βγουν οι μάγισσες με τις σκούπες από εκεί μέσα να πούμε. Δεν σε ξεναγήσανε καλά. Δεν σε ξεναγήσανε καλά. Μετά με πήγανε να δω το υδρογόνο δύο οξυγόνο, ένα βρωμό πράγμα εκεί. Κοίτα λέει τι ωραία λέει η αρχιτεκτονική μου. Λέω τι είναι αυτό. Τι, κάτι στρόγγυλα, κάτι αυτά. Βρήκαν κάτι κουτιά στρόγγυλα και τα βάλανε εκεί. Δεν συγκινήθηκα. Δεν συγκινήθηκα. Στις Βρυξέλλες δεν συγκινήθηκα. Δεν πειράζει. Πήρες με κακό μάτι. Όταν θα ξανάρθεις, αν ποτέ ξανάρθεις, χάσεις το δρόμο και βγεις από εδώ. Θα σε πάω εγώ σε μέρη που θα τις ξανααγαπήσεις. Πού θα με πας δηλαδή ρε φίλε. Για να αγαπήσω τις Βρυξέλλες, για πες μου. Θα σε πάω εγώ σε μέρη. Και δηλαδή πού θα με πας. Έρχομαι στις Βρυξέλλες, με παίρνεις από το αεροδρόμιο και είναι να μείνω τρεις μέρες στις Βρυξέλλες. Έρχεσαι εδώ και με παίρνεις. Πού θα με πας για να χαρώ εγώ. Λοιπόν, θα σε πάω σε ωραία εστιατόρια γαστρονομικά. Γαστρονομικά εστιατόρια. Ναι. Τι θα φάω δηλαδή. Τι θα φάω. Στάσου. Τι θα φάω που δεν τρώω εδώ. Τι θα φας. Ναι, τι θα φάω. Τι κουζίνα θέλεις. Τι κουζίνα θέλω. Ό,τι κουζίνα θέλεις υπάρχει. Θέλω τα σουζουκάκια, τα σμυρνέκα της γιαγιάς μου της Βούλας. Θέλω το παστίχιο της γυναίκας μου. Θέλω τη μακαρονάδα που τρώω σε ένα εστιατόριο στο Λευκό Πύργο. Μπορώ να τα έχω. Λοιπόν, Black Angus 800 γραμμαρίων. Μπορείς. Λοιπόν, θα σου δώσω από εδώ τη συνταγή. Ναι, ναι. Και θα την πας στο Λευκό Πύργο για να τα κάνει όπως ναι. Θα τρως εδώ. Και δεν μου λες τώρα, άμα είναι να φάω αυτά που τρώω εδώ, γιατί να έρθω στις Βρυξέλλες. Πάμε παρακάτω. Θα με πας ένα μπαράκι. Τι θα έχει το μπαράκι μέσα. Τι θα έχει το μπαράκι, ο φθαλμόλουτρο. Θα έχει ωραία ποτά, θα έχει ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία. Δηλαδή θα αφήσω εγώ τηλεοφόρο Νίκης που είναι. Δηλαδή, ναι, για να πάω να κάνω. Πώς το λένε. Οφθαλμόλουτρο στις Βρυξέλλες. Σε μπαράκι στις Βρυξέλλες. Ναι. Ακούς και μετά θα σε πάω στη θάλασσα της Οστάνδης ναι. Για να δεις ότι η θάλασσα, ο ουρανός και η άσφαλτος έχουν το ίδιο χρώμα. Ναι, και δεν πάω στον ποταμό της επανομής. Δεν το σκάδει αυτό το πράγμα. Τους όρχες μου εκεί να κρυώσουν. Α, παράτα με ρε που θα πάω στις Βρυξέλλες. Αν με πας στη θάλαξα των Βρυξελών. Άκου τώρα. Επειδή δεν θα έρθει στις Βρυξέλλες, θα έρθω εγώ στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν εκεί τα σπίτια δεν έχουν μπαλκόνια, ρε. Πώς δεν έχει. Εγώ έχω ένα μπαλκόνιο εδώ πέρα και είναι 30 μέτρα. 30 μέτρα μπαλκόνι. Βέβαια. Τι να σου πω, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Με τι ασχολείσαι εσύ. Για να φουντάρεις να πέσεις κάτω. Τι δουλειά κάνεις εκεί.
Τι δουλειά κάνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Ασχολούμαι με κινητές τηλεφωνίες, ασφαλιστικά κτλ. Ασφαλιστικά. Και είναι ανάγκη να πας στις Βρυξέλλες για να κάνεις ασφαλιστικά. Όχι, είχα 20 χρόνια εστιατόρια εδώ πέρα και τα παράτησα μετά. Τα πούλησα δηλαδή. Τα πούλησα οικονομικά και δεν έκανα δουλειά όλη τη ζωή. Ωραίος. Και τα σταμάτησα το 2000 τα εστιατόρια. Δεν μου λες, ρε φίλε, εκεί γιατί αυτοκτονούν. Εδώ δεν αυτοκτονούν πολύ. Στη Σουηδία αυτοκτονούν. Γιατί αυτοκτονούν. Από κατάθλιψη. Εδώ υπάρχει πολύ μοναξιά. Αλλά δεν είναι αυτό το χάλι που είναι σε άλλες χώρες πιο βόρεια. Μοναξιά έχει, τι μοναξιά και τα λοιπά. Απομονωμένος ο κόσμος. Δηλαδή δεν μιλάρες με τον άλλον. Κοίταξε να δεις. Είναι κρύες οι σχέσεις, δεν είναι επιφανειακές και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι διασκέδασης. Το κλίμα είναι αυτό το οποίο σε κλείνει μέσα ακόμα πιο πολύ. Και οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι αυτές που έχουμε εμείς. Οι άνθρωποι είναι πολύ κλειστοί εδώ. Δεν ρουφιανεύει ένας τον άλλον για 500 ευρώ στο αφεντικό δηλαδή. Δεν κουτσομπολεύει, δεν λέει ψέματα ένας για τον άλλον κτλ. Μάλιστα. Υπάρχουν που τα έχουν δηλαδή χειρότερες σχέσεις από ό,τι έχουμε. Είναι... Πας σε ένα τραπέζι να φας οικογενειακά, μαλώνουν οι μισοί με τους άλλους μισούς. Ναι. Έχουν κακές σχέσεις αυτοί εκεί. Μάλιστα. Ενώ εμείς έχουμε καλές δηλαδή εδώ. Μάλιστα. Εσείς μια χαρά. Λοιπόν, ναι. Κώστα, σε ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Είναι πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, η δουλειά που κάνεις είναι δουλειά. Πάρα πολύ καλή, ναι. Έχει μια ομορφιά, ναι. Γιατί έχεις φίλους που δεν τους ξέρεις. Ναι. Είναι πολύ μαγικό αυτό το πράγμα, δηλαδή εγώ αισθάνομαι ας πούμε ότι είσαι κολλητός μου, πώς να σου το πω, και εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι. Ναι. Φοβερό πράγμα, δηλαδή... Όταν ξαπλώθηκα όμως στην κλινική δεν πήρες ένα τηλέφωνο να μην πεις ένα περαστικά. Δεν είχα το τηλέφωνο, σας είχα πάρει ποτέ τηλέφωνο. Α, θα μ' είχες πάρει, μάλιστα. Βεβαίως, όπως πήρα το φίλο μου τον Γεωργίου, τον παίρνω κάθε μέρα σε αυτό το τηλέφωνο. Και εγώ τον παίρνω τον Γεωργίου, μια χαρά είναι. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Εσύ κάποιον θα βάλεις στις αγροτικές φυλακές. Στο νοσοκομείο, μαρέ μαλάκα, τώρα που με παίρνεις. Τώρα με βάζουν ουρούς. Εντάξει, ρε, εντάξει. Λοιπόν, με εγώ, μιλούσα, εγώ μιλούσα όταν ήταν σοβαρά με την κόρη του, τη Σταυρούλα. Και εγώ πήρα το λόγο και βγήκε η Σταυρούλα. Η Σταυρούλα βγήκε, Σάββατο. Ναι. Και τη Σταυρούλα από τότε που ήμουν μωρό, όταν κατεβαίνω, τη πάω σοκολάτες από το Βέλγιο. Ναι. Και όταν τη είπα, λέω, είμαι ο θείος που σου φέρει σοκολάτες, αχ, μου λέει, τι μου λέτε τώρα. Λέω, πόσο χρόνο σου λέει, 19. 19 χρονών, η καημένη φοβήθηκε, πολύ φοβήθηκε. Λέω, μη φοβάσαι. Λέω, μη στεναχωριέσαι, αφού ξέρει. Υπάρχει εσύ τη, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσει. Ο μπα είναι, πώ το λένε. Μαχητής, δεν μπορεί να τα βάλει κάτι. Έχει τραβήξει ο Γεωργίου στη ζωή του πιο πολλά από ότι. Τα ξέρω, τα ξέρω. Ναι, ναι. Κώστα, τα ξέρω. Τα ξέρω. Έκλεισες, πάμε σε διάλειμμα, ρε βρώμο, Βέλγιε. Λοιπόν. Και έφερε σοκολάτα από το Βέλγιο. Υπάρχει καλύτερη σοκολάτα από την Ιον, Ελβετία. Τι Ελβετία. Σοκολάτα. Τόρενς. Τόρενς. Ναι. Α, σε φέρω εγώ την Ιον με το αμύγδαλο και α σου πει. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Τι νοαζέτε. Σου κόδωσε εγώ δυο νοαζέτε εκεί. Σε κάνα μνημόνιο να ψοφήσει κανένα. Θα δει τι ωραία. Πάμε διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στις γραμμές να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Χαίρετε, κύριε. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Τι κάνετε. Καλά, εσείς τι. Σταμάτης από Κέρκυρα. Σταμάτης. Σταμάτης, ναι. Κερκυραίος είσαι δηλαδή. Όχι, δεν είμαι Κερκυραίος, είμαι από τον Εύρο, αλλά είμαι φοιτητής. Από ποιο μέρος του Εύρου είσαι. Από τις Σφαίρες, Εύρου. Σφαίρες. Από τις Σφαίρες. Είναι αφέρα. Στο λαγό μου. Ναι, έλα. Ήθελα να πω για ΑΕΚ είμαι καταρχήν, ήθελα να πω για το γήπεδο έτσι. Ο Εύρος έχει πολλούς αεξίδες, ναι, ο Εύρος. Ο Εύρος είναι γεμάτος αεξίδες. Αυτό πώς το ερμηνεύεις. Ότι έχει μεγάλο... Έχει και κοντά στα σύνορα, μήπως παίζει ρόλο, δεν ξέρω. Τα σύνορα τι σχέση έχουν με την ΑΕΚ. Ακριτικές περιοχές, δεν έχει... Κωνσταντινούπολη. Και δεν είναι ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Έχει και ΠΑΟΚ, ΣΥΡΕΣ έχει, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχει. Ναι.
Άκουσα από την αρχή την εκπομπή, ναι, και ήθελα να σου πω ότι αυτό που είπες πριν για την εκκλησία που δεν ήρθε με κανένα τσουβάλι, λεφτά και τέτοια. Ναι. Στην παρουσίαση του γηπέδου πριν 3-4 χρόνια, mm-hmm, είχαν φέρει εκπρόσωπο από το Πατριαρχείο και είχε έρθει και είχε δώσει 50 χιλιάρικα. Ποιος? Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έδωσε 50 χιλιάρικα ως δώρο για το ξεκίνημα του γηπέδου. Αυτό είναι σημαντικό γεγονός, συγχαρητήρια. Αυτά είναι πράξεις ωραίες. Μπράβο. Ναι, αυτό έχει γίνει 4 χρόνια αυτό. Απλά ναι, να μην είναι. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου. Επίσης... Λέει, είπε ο Πατριάρχης, δίνει την ευχή του. Λεφτά δίνει. Τι να την κάνω εγώ την ευχή. Λέει ο άλλος, την ευχή μου, παιδί μου. Λέει, τι να την κάνω την ευχή σου. Κάνα φράγκο έχεις να με δώσει. Την ευχή με δίνεις. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή τώρα αυτό πρέπει να λέγεται. Γιατί όλοι έχουν μια στάση έτσι που λένε και για την εκκλησία και ήρθαν οι παπάδες πάνω εκεί στον αγιασμό και κάναν. Και... άμα τους φωνάξουν τους παπάδες οι άνθρωποι να μην έρθουν, λεφτά θα πάρουν στον αγιασμό. Επίσης, είναι λίγο παράξενο για ποιο λόγο η Βόρεια Ελλάδα έχει τόσο μέσα, να το πω, τόσο διαφορετική στάση για το γήπεδο. Δηλαδή, τόσα χρόνια σε αυτή την Ελλάδα επενδύσεις δεν γίνονται. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνει κάτι, να βοηθήσει μια περιοχή. Τι να βοηθήσει, πρέπει να πληρώσω εγώ το γήπεδο της ΑΕΚ, δηλαδή. Δεν θα το πληρώσω. Να πληρώσω εσύ, τα χρέη του Άρη, ή να πληρώσω το ΙΚΑ του Ηρακλή, ή να πληρώσω, ξέρω εγώ, τους τόκους από το που δεν πλήρωσε ο ΠΑΟΚ τα χρέη. Δεν με νοιάζει εμένα αν είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να πληρώσω, ξέρω εγώ, τον μπάσκετ του Άρη και του ΠΑΟΚ, επειδή ο Βενιζέλος θέλει να βγει στη Θεσσαλονίκη βουλευτής να οικονομήσει. Και πάντα πληρώσω εγώ. Κάτι. Πληρώσω εγώ 20 εκατομμύρια της ΑΕΚ το γήπεδο. Έχει γίνει ο πάντος μου βάζω. Από το να κάνω 200 εκπομπές, μου παίρνουν η εφορία τα μισά λεφτά, τα κάνει ο Μελισανίδης γήπεδο. Κάνει τον ωραίο. Το γεγονός. Και ξέρεις ότι εγώ την άκρη συμπαθώ, ε! Ναι, το γεγονός ότι θα δοθούν 20 εκατομμύρια, καταρχήν δεν θα δοθούν για το γήπεδο καθ' αυτό. Γιατί θα δοθούν για... Ναι. Ναι, για την υπογειοποίηση, θα δοθούν για συγκεκριμένα πράγματα. Άσε το παραμύθι. Υπογειοποίηση. Από μόνος του. Ναι, ναι. Από μόνος του Μελισανίδης. Πώς θα το δικαιολογήσει, υπογειοποίηση. Θα σκοτώσουν 10 ποντικούς εκεί πέρα, θα βάλουν δύο σύρματα 20 εκατομμύρια. Άσε το παραμύθι τώρα, υπογειοποίηση. Παραμύθια. Εγώ, δηλαδή, δεν είμαι κατά, εγώ δεν είμαι κατά, αλλά σε μια περίοδο όπου έχω 1 εκατομμύριο μετανάστες, ψοφολογάνει συνταξιούχοι στα νοσοκομεία χωρίς ορούς, να κάνω εγώ το Μελισανίδη γήπεδο γιατί είναι μάγκας ο Μελισανίδης. Όχι, αυτή η ομάδα όμως πρέπει κάποια στιγμή να έχει ένα σπίτι. Και τι να τόσα κάνω, και εγώ θέλω για ένα σπίτι, θέλω ένα εξωγικό. Να τη στήσω να μου κάνετε από το ΕΣΠΑ ένα εξωγικό. Άσε ρε τώρα. Ναι, τόσα χρόνια καταλαβαίνουμε όλοι μας, βλέπουμε μια ομάδα. Και η γυναίκα με 4 παιδιά είναι λίγο πολύ νοικοκυρεμένες. Είναι λίγο πολύ νοικοκυρεμένες οι άλλες ομάδες. Τόσα χρόνια την ΑΕΚ την έχει φάει ισοστρέφεια, την έχει φάει η κλεψιά. Δηλαδή ήρθε ένας άνθρωπος, σου λέει, θα βάλω εγώ λεφτά, ζητάω και κάποια χρήματα από την, από την περιφέρεια. Ναι. Και να το δούμε σαν μια ανάπλαση της περιοχής. Η περιοχή τόσα χρόνια περιοχή προβάλλεται. Τι ΑΕΚ είναι, ποια περιοχή, τι ανάπλαση. Δηλαδή που θα παίξει ΑΕΚ εκεί η περιοχή, τι θα αναπτυχθεί. Εννοείται πως θα αναπτυχθεί. Γήπεδο θα έγινε, το κρεμίσατε. Επιχειρήσεις, όλες τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν, τις καφετέρειες, τα γυράδικα, όλα αυτά. Τα γυράδικα επιχείρηση είναι. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Το οτιδήποτε υπάρχει γύρω από το γήπεδο αυτό εννοώ. Για το γήπεδο λέω, ναι. Ναι, εντάξει. Σε αυτό... Και να σημειώσω ότι λέγανε ότι ο Μελισανίδης, ο κλέφτης των Ατάλων, πρώτον, πέρα από την εφημολογία που έλεγε ότι την έριξε και τον Ατάλο. Ποια εφημολογία, δεν την έριξε. Δεν είναι κακή original. Μπορεί κάποιος να το αποδείξει αυτό. Τι να επιδείξει. Τι να αποδείξει. Τι να αποδείξει. Μπορεί να το αποδείξει. Δεν μπορεί να το αποδείξει. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τι να αποδείξει. Ας την κράταγε. Ας την κράταγε. Ας την πλήρωνε ο Μάγκα. Ναι, ωραία. Τι. Και ποιος μπορεί εν έτη 2017 με αυτή την κρίση να δώσει 100 εκατομμύρια για να σώσει μια ομάδα. Άρα την έριξε. Εδώ δεν μπορούν 4 εκατομμύρια οι άχρηστοι Ηρακλήδες να πάρουν τον Ηρακλή Β' Εθνική. Θα πάρει 100 εκατομμύρια ο Μελισανίδης. Είναι μεγάλος παράγοντας. Έδωσε όραμα στην ΑΕΚ. Ξέρει μπάλα. Είναι αυτοδημιούργητος ο Μελισανίδης. Είναι άντρας για. Πώς το λένε, παιδί μου. Με γκάς από κάτω. Αλλά και από την άλλη μεριά θα πρέπει να πω κι εγώ ότι τα 20 μοίρα τα δίνω εγώ. Να πω και κάτι τελευταίο. Έτσι. Ένα πράγμα μόνο, το γήπεδο μέσα δεν θα έχει κάποιες χρήσεις οι οποίες θα μπαίνει στην τσέπη του Μελισανίδη. Αυτό το ξέρετε έτσι. Εμπορική χρήση το γήπεδο δεν θα έχει. Θα είναι ένα γήπεδο καθαρά για ποδόσφαιρο, θα έχει κάποιες χρήσεις εκεί πέρα, μουσεία, χαμάμ, τον Ατάλο, αλλά αυτά δεν θα πηγαίνουν στην τσέπη του Μελισανίδη. Συγγνώμη, δηλαδή, τα μουσεία και τα χαμάμ ποιος θα τα παίρνει. Αυτά θα είναι για το κοινό.
Ποιο κοινό? Όταν θα πηγαίνουν, λέει, τα σχολεία. Μιλαρίες, εστιατόρια, αυτά εδώ, μπουτίκ, ποιο θα τα παίρνει? Πάρτι, άλλο η μπουτίκ. Το πάρτι άλλο θα το παίρνει. Άλλο η μπουτίκ. Εννοείται πως πηγαίνει ο κόσμος, παίρνει τη φανέλα και πηγαίνει μέσα. Δηλαδή ο Μελισανίδης από σχολείο οδηγών έγινε αυτός που έγινε και τα πάρκινγκ θα τα παίρνει άλλος. Έχει τρελαθεί, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Σ' αγαπώ πολύ. Επόμενος. Τι είναι ο κόκκινος με τον Πλιάκο και τον Αυτόπουλο είναι? Που δεν μπορεί να κυβερνήσουμε περίπτερο. Επόμενη γραμμή, ναι. Φαντάζει τον κόκκινο περίπτερα. Θα βγει με εκείνη τον κόλο. Πώς θα βγει? Με την όπιστη. Λέγε, φίλε, ναι. Λέγε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Στέλνεις από Βέρεια. Και εσύ από Βέρεια. Καλά, ρε, Βέρεια. Μαζευτήκαμε όλοι, τι κάνουμε. Μαζευτήκατε όλοι. Τον Άλεξ δεν τον βρήκατε τα κόκαλα όμως. Όχι, όχι. Λοιπόν, φιλαράκι, να σου πω. Ναι. Έχω μια απορία. Ναι. Να σε πω. Να με πεις. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι γνωστό ότι έπεσε κατηγορία για να ξεχρεώσει, έτσι. 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 Ρε φιλέ, όμως, πέφτει η ΑΕΚ κατηγορία. Και αμέσως μετά τους συνεργασίες για το γήπεδο. Πώς γίνεται αυτό, ρε φιλέ? Δεν σ' ακούω, ρε, ξαναπέστω, δεν σ' άκουσα. Με ακούς? Τώρα πάμε πάλι. Ναι, έπεσε η ΑΕΚ για να ξεχρεώσει. Ναι. Πέφτει η ΑΕΚ, όλα εντάξει, ξεχρεώνει. Ναι. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκι, όμως, αφού πέφτει η ΑΕΚ κατευθείαν να ξεκινάει οι κατασκευές για το γήπεδο, από τη στιγμή που δεν έχει λεφτά. Οπότε τι? Τι είναι, φίλε, τώρα, πέφτει η Εθνική για να ξεχρεώσει και να κάνει γήπεδο? Τι είναι, μάγκες είναι? Πού καταλήγεις? Πού καταλήγω, ρε φίλε, ότι η ΑΕΚ σου λέει ότι δεν έχω λεφτά για να ξεχρεώσω και μετά αρχίζει να κάνει γήπεδο? Είναι σαν να κοροϊδεύει την ΕΠΟ, ρε φίλε. Μαγκιά της. Γιατί μαγκιά της? Μαγκιά της. Τι μαγκιά της? Εξήγησέ μου το γιατί. Ήρθε η ΑΕΚ γάμα Εθνική. Σβήσαν τα χρέη. Σβήσανε, ναι. Ωραία. Ποιος τα πήρε τα χρέη? Ξέρει κανείς? Ποιος τα πήρε? Ξέρει κανείς σε ποιον πήγαν τα χρέη της ΑΕΚ? Γιατί τα έδωσε κάπου? Ρε άλλο σε λέω εγώ. Τώρα που πέφτει ο Ηρακλής, τα χρέη τα παίρνει ο Παπαθανασάκης. Όταν έπεσε ο Άρης, τα χρέη τα πήρε ο Σκόρδας. Η ΑΕΚ όταν έπεσε, ποιος πήρε τα χρέη? Κανείς. Η Βανδύγια ο Νικολαίδης, που έκανε κάτι μάγουλα σαν το Σάολο Μαζόρο έχει γίνει από το φαΐ. Ποιος? Η Βανδύ τα πήρε. Ποιος πήρε τα χρέη, ρε? Κανείς δεν φυλάει. Κανείς δεν τα πήρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Του Ηρακλή τα πλήρωσε ο Ρέμος. Τη ΑΕΚ ποιος τα πλήρωσε, ρε? Του ΠΑΟΚ τα πλήρωσε ο Κοντός. Τα πλήρωσε. Μα μου, όχι 11, όχι 50, 11. Πάρτα, τα πλήρωσε. Στον Άρη δεσμεύτηκε η περιουσία του Μαρθαίου και του Σκόρδα. Στο Ντουμπάι πήγε να κάνει τον οδοντίατρο. Στην ΑΕΚ ποιος την πλήρωσε, ρε? Άντε, μπράβο. Επόμενος. Και τη συμπαθώ την ΑΕΚ. Τη συμπαθώ την ΑΕΚ από παλιά. Μην βγει κανένας ΑΕΚ. Εγώ τη γουστάρω την ΑΕΚ. Πάμε. Χαμήλος στο ράδιο, φίλε. Ναι. Ναι. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Κώστα. Ναι. Βάζω στοίχημα ότι μ' αγαπάς πάρα πολύ. Ναι. Όλοι σε σένα δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Ναι. Το ξέρω. Ναι. Ναι. Αν είχα τη δύναμη θα έκανα τον Ιησού Χριστό βάτραχο. Αλλά δεν έχω τη δύναμη. Τον Ιησού Χριστό τον έκανες βάτραχο? Είναι ασέβεια προς τους θεσμούς της θρησκείας. Μπορεί να ενοχληθούν άνθρωποι. Ο Χιλιτίδης έκλεισε. Επόμενος κύριος. Έλα, φίλε, κάνε τον κόκκινο βάτραχο. Εγώ ναι. Είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, με τη φωνή. Μιλάς με τη μύτη. Έλα, εσύ, ναι. Αμάν με την ΑΕΚ. Φτάνει με την ΑΕΚ. Όλοι για την ΑΕΚ. Γήπεδο. Τι γήπεδο θα κάνει? Γήπεδο. Φύγαμε, κάνει γήπεδο άλλος. Γιατί να μην κάνει? Θα κάνει. Όσο θα κάνει. Θα φάει τα λεφτά, θα φύγει. Τι έκανε? Το διώξει ορίτινα. Έλα, ρε, εσύ ποιες διώγουσα τώρα θα φάει τα λεφτά? Δεν μου λες τώρα. Το Παναϊκό δεν το βλέπεις για πρωτάθλημα? Όχι. Έτσι. ΝΑΕΚ? Όχι. Άρα τον Ολυμπιακό βλέπεις? Τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ? Πρώτο φαβορεί τον Ολυμπιακό, δεύτερο τον ΠΑΟΚ. Φυσικά, τι αύριο τον ΠΑΟΚ φαβορεί να το δώσω. Εκλογές ποιος θα τις πάρει? Ποιος θα τις πάρει τις εκλογές? Κανένας. Κανένας. Ποιος θα τις πάρει, ο Γραμμένος? Ποιος θα τις πάρει, ο Καβαλιώτης? Ο Ματαιόδοξος? Είσαι μεγάλη απάτη. Τόσο καιρό έβριζε στον Μπίσεσβαρ. Έλεγε στον Μπίσεσβαρ ο Χοντροκόλλης. Έπαιρνε την μπάλα από το κέντρο, την κατέβαζε, την έδινε. Όχι, στα 10 όχι, μέτρα. Όχι, ένα λεπτό. Τα φανεί. Και τώρα τον έκανε με χαρά. Ένα λεπτό ρε, με τη φωνή του Αγάθωνα, ρε. Περίμενε. 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 Εγώ τον Μπίσεσβαρ δεν τα αφισβητώ την ικανότητά του. Αλλά όταν εγώ έχω σέντερ μπακ ταγάρι και αμυντικά χαφ ταγάρι
που δεν μπορούν να πετάξουν μια πάσα 30 μέτρα, αναγκάζεται ο Μπίσεσβαρ να γυρίσει πίσω. Και επειδή ο Μπίσεσβαρ είναι κολαράς, μέχρι να φτάσει στην περιοχή, μπαίνει από δυνάμεις και εγώ τον Μπίσεσβαρ το θέλω με στην περιοχή. Αγάθωνα! Λοιπόν, ο Σαββίδης για αυτά που γίνονται στην ομάδα, γιατί η ομάδα πιστεύω παίρνει αυτό το προπονητή, τον αφήνει αυτό το προπονητή. Δεν ενισχύει την ομάδα, πάντα θέλει να έχει κάποιον να φταίει εκτός από αυτόν. Πάντα θέλει να βρει το θύμα. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν μου λες. Εγώ με την οικογένεια Σαββίδη δεν έχω ούτε καλές σχέσεις ούτε κακές έχω. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θέλετε μεταγραφές από το Σαββίδη, ε? Θέλουμε, δεν θέλουμε. Πεχταράδες, ναι. Υποτίθεται η ΕΠ πως θα αλλάξει. Υποτίθεται πρέπει να διεκδικήσεις. Μισό λεπτό. Ασχολήθηκε με την ΕΠ ο Σαββίδης. Ασχολήθηκε. Μπήκε στην επιχειρηματικότητα ο Σαββίδης. Μπήκε. Δεν μου λέτε ρε βλαχοπαοξίδες. Όταν το Σαββίδη τον κυνηγούσε όλη η Αθήνα. Όλο το λόμπι το επιχειρηματικό. Όλοι αυτοί οι βρωμοδημοσιογράφοι, οι κατευθυνόμενοι και τα κανάλια. Βγάλατε μια ανακοίνωση να στηρίξετε το Σαββίδη. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, εμείς εδώ, πρωτοσέλιδα, ιστορίες. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, ο Κατσαρής που έχει γίνει 70 χρονών, έχει αράξει. Το βγήκατε σε καμιά διαδήλωση να πείτε. Ενώ ο Μαρινάκης, που έπαιρνε βέβαια τα πρωταθλήματα, όταν πήγαν να του κουνηθούν, θύρα 7 όλοι πήγαν εκεί, παλέμα κτλ. Οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, εκτός από να παίρνουν κούτρα ταξίδια και να ζητάνε εκεί πέρα να του φτιάχνει δεξιά και αριστερά, να πούμε, τα γραφεία. Βγήκανε μπροστά κανένας παλέμαχος, ο πρόεδρος εκεί ο Σπανδονίδης που δεν έκανε ένα μάτσο στον ΠΑΟΚ και τον κάνατε πρόεδρο των παλεμάχων. Βγήκατε ρε να το στηρίξετε το Σαββίδη. Γιατί να το στηρίξουμε το Σαββίδη. Και γι' αυτό γιατί δεν σας κάνουμε τα γραφές, ρε. Το κίνημα του ΠΑΟΚ και ο λαός του ΠΑΟΚ το βοηθήσατε, ρε. Βγήκατε σε καμιά εκπομπή. Αυτά είναι τα πιθανά. Βγήκατε. Βγήκατε, κύριε. Βγήκατε, ρε. Παραμόνω λέτε. Παπάνω πάρει τα. Άντε αγάθω να φύγετε φορμές. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, πάμε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι είναι αυτά που λες ρε βραδιάτικα, πίνεις γάλα με ουίσκι μήπως? Ο Λουκανίδης έπινε γάλα με ουίσκι. Δεύτερο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα φέτος. Ποιος, για πρωτάθλημα. Ο Μπούκα έτσι τον δίνει. Τι λες μωρέ τώρα. Ποιος να είναι. Αυτό το πράγμα που είδαμε την Τρίτη. Μιλάμε με τόσο μας έπιασε. Μέσα από το προποντίδικο φεύγαν οι παοξίδες από το ημίχρονο. Να παίξουν με μια ομάδα άντερ 21, μέσω όρο, με ένα άδειο γήπεδο. Ωραία. Ένα γήπεδο ουδέτερο. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Εμφάνιση. Ο δεύτερος ποιος θα είναι? Ο δεύτερος φίλε είναι η ΑΕΚ, το λέω από τώρα. Η ΑΕΚ, ωραία. Και τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός, με αυτό που είδα χθες με τον Παναθηναϊκό προχθές, έπατα την πλάκα μου. Ποιος ΠΑΟΚ να πούμε. Με αυτό το προπονητή, έχεις δει κανέναν πρόεδρο Σούπερ Λίγκα να έχει προσλάβει προπονητή από τη Β' Κίνας? Πήρε ο Σπανός από τον Ατρόμητο προπονητή από την Κίνα. Πήρε ο Πανόπουλος προπονητή από την Κίνα που έχει προπονητάρα. Πού θα πάει ο ΠΑΟΚ με αυτό το πράγμα? Είναι τελειωμένοι αυτοί φέτος και μην τους στηρίζεις γιατί θα εκτεθείς άσχημα. Δεν τους στηρίζω, εμείς, ρε φίλε. Εμείς είμαστε παλιοί φιλαθλοί. Ναι. Και ξέρουμε και το μεγάλο ΠΑΟΚ και το μεγάλο Ηρακλή και το μεγάλο Άρη που είδαμε στις δεκαετίες τις προηγούμενες. Καλά, πριν κάνει τις δικίδες. Αυτή φέτος ούτε την παρέλαση των Λέοπαρτ θα προλάβει αυτός. Λέοπαρτ. Τα Λέοπαρτ που κατεβαίνουν 26 Οκτωβρίου και ανοίγει η ψυχούλα μας που τα βλέπουμε, φέτος δεν θα τα προλάβει αυτός. Και σου βάζω δύο ημερομηνίες από τώρα. 15 Αύγουστο, πρώτο κριτήριο γιατί ήδη θα έχει αποκλειστεί στο δεύτερο γύρο, στα play-off του Europa League. Και σε βάζω και μια τελευταία παράταση του Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου. Είναι τελειωμένος αυτός ο προπονητής. Δεν έχει προσωπικότητα. Το δείχνει η κάμερα και τον βλέπεις ότι είναι φοβισμένος, είναι τρομαγμένος. Δεν μπορεί να επιβληθεί. Ο Σπανός είναι πιο τσαμπουκάς στον Άρη. Πιο τσαμπουκάς είναι. Ποιος, ο Σωσίας του Ζαμπέτα με τα τροχόσπιτα. Ναι. Πιο τσαμπουκάς είναι. Πιο μαγκάκι φαίνεται. Και είδα και τον Μυροφορίδη σήμερα και τρόμαξα. Τι. Μιλάμε για τη γάτα της κατηγορίας. Από τα μούτρα μόνο να τον δεις τελείωσε. Σαν τα βαντή σε Κολόμπορο δεκαετίας του 80 είναι ο Μυροφορίδης. Ναι. Μπράβο. Και λέγαμε γιατί δεν βγήκαμε πέρυσι. Μόλις τον είδα φέτος κατάλαβα γιατί δεν βγήκαμε. Έχουμε βγει περίπατο φέτος, το λέω. Και έτσι πιστεύω. Περίπατο, τρένο θα βγούμε. Έτσι πιστεύω. Για πλάκα. Για να δούμε. Και χωρίς πρόεδρο, χωρίς πρόεδρο, γιατί θα σου πω και ένα νέο, βγήκε απόφαση σήμερα από το Ρινοδικείο Κοζάνης και ψάξε το αύριο. Επιβλήθηκε να πούμε συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του Καρυπίδη για τα θέματα που είχε με το προσωπικό στο σούπερ μάρκετ.
Αύριο θα το διαβάσετε κιόλας στις εφημερίδες. Αν μπει ο Γιάννης τώρα στο ίντερνετ θα το δει. Βγήκε η πρώτη απόφαση, δεν ξέρω αν είναι εφέσιμα. Αρχίζουν τα όργανα για τον Καρυπίδη και είναι το μόνο που με ανησυχεί για του χρόνου. Κατάλαβες Κωστή μου. Τα λέμε. Από χοντρά τα λέμε. Τα πράγματα. Τα λέμε αγόρι. Φιλιά. Τα λέμε. Διάλειμμα, διάλειμμα πολύ μικρών δευτερολέπτων το 90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Για κρέμα. Δύο είναι στις γραμμές, άλλους τέσσερις περιμένω. Το κόκκινο. 90. Πάμε. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε. Γεια σας παιδιά. Νάτος ο Έξης. Νάτος. Λοιπόν. Βέβαια. Τα χρέη. Τα χρέη. Των 170 εκατομμυρίων τα πήρε η ΕΝΙΚ πάνω της. Ναι. Η ΕΝΙΚ τι έκανε. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Σαν εταιρεία τι έκανε που τα πήρε πάνω της, έπαθε τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν. Απλά γιατί ρωτούσατε πού πήγαν τα χρέη. Ναι. Τώρα τι έπαθε η ΕΝΕ και τι δεν έπαθε δεν το γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν. Ένα δεύτερο. Δεύτερο. Ο παδός του ΠΑΟΚ που είπε ότι η original θα ρίξει το Μελισσανίδη. Την έχει απόλυτα ελεγχόμενη την original ο Μελισσανίδης. Την έχει εδώ διάσει. Εκείνος ο άπλητος ο Χατζηχρήστος τον ακούς που δεν είναι. Όπως και ο Μάκης ο Ψωμιάδης, ο σχορεμένος ο αγαπητός. Σχορεμένος για σένα. Εγώ λέω στη Βραζιλία. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως ο Μάκης. Νεκρός στο φέρετρο δεν είδαμε. Εκείνον τον Χατζηχρήστο. Εγώ στο φέρετρο νεκρό δεν είδα. Καλά, κανένας δεν είδε βέβαια. Καλά, εντάξει, εκείνο το Χατζηχρήστο. Μακάρι να ζει ο άνθρωπος, βέβαια, εγώ ξέρω. Εντάξει, μπέτε, μακάρι να ζει. Εκείνο το Χατζηχρήστο τον κάλεσε επάνω. Άσε, καταρχάς τους original δεν τους έδινε εισιτήρια και φωνάζαν έξω από το γήπεδο. Ποιόνα. Λοιπόν, εκείνο το Χατζηχρήστο τον επαγγελματία ο παδό. Ναι. Και ανεπάγγελτο δικηγόρο. Ναι. Τον κάλεσε στο γραφείο. Ναι. Και τον είπε, ναι, με το ρολόι, ξέρεις, εκείνο που είχε και με το πουρο, ναι, του λέει μου δημιουργείς πρόβλημα, ναι, και τη δεύτερη φορά θα σου το βάλω το πουρο από πίσω και θα σου το βγάλω από τα ρουθούνια. Ναι. Και το μούλο... Κουντουράκη πήγε να πάρει επιταγή ο Κουντουράκης, λέει ακάλυπτη την επιταγή κύριε Ψωμιάδη. Παγόρι μου λέει ακάλυπτη επιταγή, φέρτη να δω. Και έφαγε την επιταγή, την κατάφερε. Λοιπόν, και τι ήθελα να σου πω, και ο Μελισσανίδης και ο Ψωμιάδης ξεκίνησαν από το πεζοδρόμιο και δεν τους καταλαβαίναν κάποιους τσικλίμαγκες. Έτσι, σωστό. Επίσης ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης ο καπετάνιος, ναι, διέλυσε την Παλεφίπ. Ναι. Ο πρώτος που διέλυσε την Παλεφή. Ναι. Γιατί κάναν επεισόδια εκεί και πήγε εκεί στη θύρα 13 με δύο κτιστούς και τα μεγάφωνα φωνάζανε, ναι, και ναι, πιάνει τον πρόεδρο και τον πιάνουν οι κτιστοί όπως τα μανταλάκια στα ρούχα, τον έχουν σηκωμένο. Ενώ εδώ πέρα τους δικούς μας δεν μπορούσαν να τους βάλουν στα μανταλάκια, κατάλαβες. Ναι, ναι, στα μανταλάκια τους είχε. Ναι. Τον είχε τον αρχηγό. Ναι. Λέει, διαλύστε την αύριο. Ναι. Σας το λέω με το καλό για να μην χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα. Τι να καταλάβει ο καπετάνιος που πήγαινε με το καΐκι μέσα στον πόλεμο. Μη, ναι, 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 ναι. Τι να καταλάβει. Ναι. Επίσης για τον Γεωργίου που είναι συνομιλικός μου, ναι, και του εύχομαι καλή ανά. Δεν είναι πιο μικρός είναι ο Γεωργίου. 46 είναι. Όχι, το 52 είναι. Κάνεις λάθος. Εσύ κάνεις λάθος. Ο ίδιος το είπε. Όχι, το 52 είναι. Τέλος πάντων, εσύ λες ότι είναι το 52. Εγώ άκουσα από τον ίδιο να λέει ότι είναι το 46. Τώρα... Το 52 τώρα πώς θα το κάνουμε. Καλά, εντάξει, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, ναι, είχε το σχορεμένο τον Μπαζίνα, ναι, στις εκπομπές της μεταμεσονύκτιας. Στο κανάλι 5. Ναι. Ναι. Και γύρω στις 2 η ώρα βγήκα και μίλησα και με τον ίδιο και με τον Μπαζίνα. Πάντως ο Γεωργίου είναι γάτα. Είναι γάτα αλλά κάπνιζε, δεν έκανε καλή ζωή και
είχε και τη στεναχώρια του και ξέρεις, θα μου πεις η στεναχώρια είναι χειρότερο από το να κάνεις κακή ζωή. Άμα είσαι καλή ζωή και καλοζωισμένος, πίνεις καπνί. Όχι, να σου πω και κάτι. Ναι, πες μου. Και ένα δικό μου θέμα υγείας. Τι έπαθες? Όχι πολύ σοβαρό, έκανα 17,5 με χάπια δηλαδή έπαιρνα, 17,5 πίεση και 9,2 και πήγα στον υπερτασιολόγο και μου έδωσε ακόμα ένα χάπι και μου είπε μετά από μια εβδομάδα να μετρηθείς. Κοίταξε τώρα εδώ που τα λέμε, είσαι λίγο χοντρός. Όχι, είμαι πολύ χοντρός είμαι. Αφού τρώσα το βουβάλι. Έχεις δίκιο. Έχω δίκιο, εγώ με 49 κάνω δίαιτα. Έχασα 5 κιλά. Δεν αντέχετε την πείνα, αδερφέ. Γιατί εγώ πώς την αντέχω, τι να κάνω. Εσύ και γυμνάζεσαι και όλα. Εμείς έχουμε να γυμναστούμε από τη δεκαετία του 80. Πόσο χρόνο είσαι, 71? Ναι. Και έχεις 17,5 πίεση. Είχα 17,5 και 9,2. Τώρα δεν ξέρω μετά από μια... Με χάπι την είχες αυτήνα. Ναι. Πρόσεχε. Ναι, ναι, ναι. Και, ναι. Και μου είπε ο υπερτασιολόγος, άμα χάσει κιλά θα πέσει και η πίεση, θα πέσουν όλα, μου είπε. Όλα πέφτουν άμα χάσει κιλά. Το πουλί σου σηκώνεται μόνο. Νάτο. Εκεί σηκώνεται το εργαλείο. Δεν μου έσκωσε να σε ρωτήσω κάτι. Το εργαλείο, πες μου, σηκώνεται. Ο Λευγές. Άμα σηκώνεται ο Λευγές, και η πίεση θα πέσει. Κοίταξε, τα χάπια για την πίεση με ρίξαν 50% σε αυτόν τον τομέα. Αλλά θέλω να σου πω, στα έτοιμα βρε και τα έργα που ζήτησες. Ναι, θα φάω. Πότε θα. Πήγα καφέ με τον Καμπερίδη και τον Μαύρο Πίτσε προχθές στην Τριανδρία. Και γιατί δεν πήρε ένα τηλέφωνο? Να τα δώσω. Μη, εδώ ήρθαν. Πού, εδώ δεν θα έρθεις καμιά φορά? Πώς δεν έρθω, η Κατερίνη μια γκαζιά δρόμος είναι, μισή. Το τηλέφωνο το ξέρεις. Βέβαια. Εντάξει. Κοίταξε, μην τρως βράδια και τα πλαδιαστείς τώρα με τη. Δεν μου λες. Όχι, δεν τρώω. Εκείνα που σου ζήτησα, εκείνα που σου έδωσα, τα είδες? Βέβαια τα είδα. Και τα θρύλε, πολύ ωραία. Τα βιβλία δεν διάβασα όλα, τα θρύλε τα είδα όλα. Και τα βιβλία τα έδωσα και για τη γυναίκα σου, δώσε τη γυναίκα. Θα τα διαβάσει. Λοιπόν, ναι. Έχω άλλη μια παρτίδα πάλι, να ξέρεις. Πάλι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Έφυγες, φιλιά. Για. Τα λέμε. Βέβαια, σωστός. 17,5 πίεση με χάπι πρέπει να προσέξεις, γιατρέ. Λέγε. Θα τα διορθώσω. Πώς θα τα διορθώσω, αφού τρώσει το βουβάλι. Εντάξει, θα αυξήσει λίγο την αγωγή, θα βάλει κι άλλο. Και τρίτο χάπι. Και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Και τέταρτο και πέμπτο. Πώς είναι τα χάπια, τι είναι τα χάπια, βουβάκι να είναι. Έχει πολλές κατηγορίες. Σοβαρά μιλάς. Συνδυασμός, ναι. Ο υπερτασικός χωρίς χάπι δεν γίνεται καλά? Όχι. 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 Πρέπει μόνιμα να είναι υπερτασικός. Ναι, βέβαια. Ναι. Του ρίξε το πουλί, λέει, 50%. Μια κατηγορία φαρμάκων έχει και τέτοια επίδραση. Για πες μου, ποια φάρμακα είναι αυτά, για να ακούσει ο κόσμος. Εντάξει, β' αναστολής λέγονται. Άσε την β' εθνική. Τι φάρμακα είναι, λέει. Τότε τι να σου πω, διάφορα. Εντάξει. Χιλιάδια, μπορεί και ονομασίες. Όχι τα χάπια. Τι ασθένεια που παίρνει χάπια, αυτό λέω. Ναι, τη πίεση. Η πίεση ρίχνει το πουλί. Όχι. Μία κατηγορία φαρμάκων, ναι, έχει μία από τις παρενέργειές της, είναι και η μείωση της λίπιντο, ας πούμε. Λίπιντο, ε. Ναι. Μάλιστα. Μπορεί. Εντάξει. Η κορτιζόνη. Η κορτιζόνη είναι άλλο πράγμα. Η κορτιζόνη την ανεβάζει, μου φαίνεται. Ναι. Κάνει άλλα καλά και άλλα καλά. Ναι. Πάμε. 5 ακροατές που περιμένουν. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Δημήτρη με λένε. Από Κυλκής είμαι, αλλά μένω Αυστρία. Γιατί δεν δουλεύω τώρα. Από το Κυλκής έφυγες και πήγες στην Αυστρία. Ωραίος. Ναι, ναι. Πολιτικός μηχανικός είμαι. Μπράβο. Πόσο καιρό έχει που έφυγες? Έχει 10 μήνες. Και καλά έκανες και έφυγες. Με πόνο ψυχής το λέω. Πολιτικός μηχανικός στην Ελλάδα. Για να πιάσει δουλειά πρέπει να γίνει σεισμός 8 Ρίχτερ. Να πέσουν καμιά 100.000 κτίρια και να ξεκινήσει. Αλλιώς πολιτικός μηχανικός στην Ελλάδα τι να κάνεις. Δημόσια έργα δεν παίρνεις, Πασόκ δεν είσαι, έφυγες επάνω. Για πες, σε ακούω. Παοξής είμαι. Όπα, ναι. Ήθελα να μιλήσω σήμερα για τον Στανόγεβιτς. Με έκανε λίγο εντύπωση αυτά που έλεγες στο μεσημέρι στην εκπομπή για τον Στανόγεβιτς. Ναι. Και με έκανε εντύπωση γιατί σε έχω αξιολογήσει έτσι από ποδόσφαιρο και από μπάλα. Και με κάποιο τρόπο εμέσως το στηρίζεις. Φυσικά το στηρίζω. Ένας άνθρωπος που είναι προφανές, ναι, ότι είναι ανεπαρκής. Γιατί είναι ανεπαρκής? Γιατί δεν έχει δείξει ομάδα τίποτα. Εντάξει,
Να έχει δείξει η ομάδα τι να δείξει. Πρέπει... Τι να δείξει, ποιότητα. Δεν έχει δείξει τίποτα. Δηλαδή η ομάδα από πέρσι έχει μια βάση. Έχει ένα υλικό καλό. Ναι. Ένα καλό υλικό. Στο οποίο έγιναν δύο ποιοτικές προσθήκες. Του Μακ και του τερματοφύλακα αυτού του Ρέι. Ναι. Ο Μακ σέρνεται. Του... Σέρνεται. Εντάξει. Δεν σέρνεται. Θα έπρεπε τουλάχιστον να μην είναι χειρότερο. Όχι. Να έχει ένα, δεν φταίει ένα... ο Στανόγεβιτς επειδή ο Μακ σέρνεται, ήρθε σαβούρα από εκεί. Κατά την άποψη. Εσύ τι λες τώρα, όχι, ότι ο Μακ. Μόνο... Ναι. Ότι ο Μακ, άμα ήταν παιχταράς, δεν θα έπαιζε στην ομάδα του βασικός. Θα ήταν πέμπτη επιλογή. Για πες μας. Εντάξει τώρα, άλλο μέγεθος δεν είστε Αγίας Πετρούπολης και άλλο μέγεθος. Είναι τι Πετρούπολης και Πετρόπουλος. Άμα ο Μακ ήταν παιχταράς, δεν θα έπαιρνε συμμετοχές 1/4 20 λεπτά. Κρυώστε τον είδες. Φλόρεψε. Φλόρεψε. Δεν παρακολούθησα ακριβώς την πορεία του Ζενίτ. Από ό,τι άκουσα, η Ζενίτ, η Ρωσία έχει αυστηρούς νόμους. Πρέπει να παίζουν τουλάχιστον ένας ελάχιστος αριθμός Ρώσων ποδοσφαιριστών. Ναι. Και παρόλα αυτά είχε κάποιες συμμετοχές. 15-16 συμμετοχές. Φλόρος με γύρισε. Φλόρος. Ήταν ότι... Φλόρος με γύρισε. Δεν ξέρω πώς γύρισε. Τον είδα εγώ. Για τον Στανόγεβιτ σίγουρα κάθε άνθρωπος δικαιούται μια περίοδος χάρη του να μάθει την ομάδα. Ο Στανόγεβιτ. Και τα λοιπά. Ο Στανόγεβιτ. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν τον έχει αυτό το χρόνο. Δεν υπάρχει πολυτέλεια. Δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και δηλαδή ο ΠΑΟΚ ούτε μεταγραφές που λένε πολλοί βγαίνουν και ζητάνε μεταγραφές και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν κορμό. Δεν χρειάζεται πολλές μεταγραφές. Όπως λέγαμε και πριν το καλοκαίρι, χρειάζονταν 3-4 καλές προσθήκες. Ποιοτικές θα το ανεβάσουν επίπεδο στο ήδη υπάρχουν υλικό. Όχι πολλά πράγματα. Αυτά είναι τώρα για λαϊκή κατανάλωση για μεταγραφές. Δηλαδή τώρα αν έρθει ο Λουτσέσκο, θα δεις μπάλα. Λουτσέσκου και μπάλα δεν γίνεται, είναι στυλ σάντους, αντιποδόσφαιρο και τα λοιπά. Τώρα, απλά τι? Να δεις μια ομάδα που δεν θα χάνει και θα παίρνει αποτέλεσμα, αυτό. Μάλιστα. Εγώ συμφωνούσα απόλυτα μαζί σου όταν έλεγες πριν πάρουμε προπονητή ότι θες τον Μπογέτη του Λουτσέσκου. Δηλαδή τώρα φέραν κάποιον στα νόγια γιατί τον πρότεινε ο Βούκιτς και να είχαμε να λέγαμε αυτά είναι αστεία πράγματα. Ποιος είναι ο Βούκιτς, ας πούμε, να προτείνει. Δηλαδή, ο αγαπημένος του Ιβάν είναι. Ερασιτεχνική λειτουργία. Τον Ιβάν τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, είναι ο ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία ήταν πολύ ερασιτεχνική. Τον πρότεινε ο Βούκης. Εντάξει, μπορεί να ήταν καλός ποδοσφαιριστής ο Βούκης, αλλά αυτό δεν τον κάνει και ένα καλό, ας πούμε, γνώστη του ποδοσφαίρου, ένα καλό συμβουλάτορ, ένα καλό τεχνικό διευθυντή, για να παίζει και το ρόλο ενός άτυπου τεχνικού διευθυντή. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο για τους συνοπαδούς μου, τους ΠΑΟΞΥΔΕΣ, που διαμαρτύρονται όλο μεταγραφές και μεταγραφές. Ο Ιβάν έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά στον ΠΑΟΚ. Ένα σκασμό λεφτά. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει και το financial fair play, που σε γενικές γραμμές σημαίνει ότι μια ομάδα δεν μπορεί να περβαίνει τα έξοδά της, τα έσοδά της. Καλά, λογιστικά τώρα, άμα έχεις γάτα λογιστή, μια χαρά τα φέρνεις εις αβάρκα, εις απανιά. Άστο τώρα το financial fair play, client mind τώρα είναι. Client mind τώρα είναι. Υπάρχουν ομάδες, Φενέρμπαχτε δεν τιμωρήθηκε. Η Μπαρτσελόνα τώρα δεν τιμωρήθηκε, δεν ξέρω μόνο και το financial fair play, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Συρία ομάδες, όχι ό,τι να είναι. Άμα θέλουν οι παοξίδες του Σαββίδης να ρίξει παραπάνω λεφτά, ας το στηρίξουμε να πάρουμε κανένα διαρκείας, θα πάρουμε κάτι από την πόλη. Να ανεβούν τα έσοδα της ομάδας, θα μπορεί να ξοδέψει την περισσότερα. Γιατί αυτός δεν μπορεί να ξοδέψει πολλά παραπάνω. Οι κανονισμοί της UEFA για τη FIFA είναι συγκεκριμένοι. Έκλεισες, φίλε. Οκ. Okay. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Επόμενος φίλος, ναι. Πάμε. Πάμε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Σχετικά με το Μελισανίδη. Την τελευταία καθάρισε, ούτε ένικ ούτε τίποτα. Εκεί που έπρεπε να εμφανιστεί φυσικό πρόσωπο, εμφανίστηκε γεροντάκι 85 χρονών. Ένας εντυμοθάνατος εμφανίστηκε. Α, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τα πήρε όλα πάνω του, του εξασφάλισε τις φρυγανίες, το τσάι, τις ρωσίδες, μασάζ για την επόμενη πενταετία πόσο θα ζήσει και έτσι καθάρισε την πουγάδα. Ούτε ένικ ούτε τίποτα. Βρήκε έναν απένταρο παππού ετοιμοθάνατο και τον έβαλε, έτσι, το ξέρω. Πανέξυπνος είναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και ούτε από την ΑΕΚ τώρα, η ΑΕΚ τώρα παρθένα. Άιντε, η Βάνα Μπάρμπα τώρα μου γίνει παρθένα. Ωραία, και πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ στα γρήγορα. Πάμε.
το ρόστερ σε σχέση με πέρυσι δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Το ίδιο σκατά παίζαμε με τον Ιβιτς πολλές αγωνιστικές, όπως και προθέτουν τους άνδρες με τον Στανό Ιβιτς. Δεν ξέρω γιατί τους φταίει. Τους φταίει γιατί, γιατί έχει απαιτήσεις. Γι' αυτό τους φταίει. Γιατί έχει απαιτήσεις, ανεβάζει τον πήγη ψηλά. Και οι κοτάρες βρίζουν τον προπονητή, να πούμε. Που εγώ δεν λέω ότι είναι ο Βάιλερ, αλλά τουλάχιστον καλοκαίρι απαιτεί. Δεν είναι Αναστασιάδης να πει όλα καλά, Πρόεδρε, δεν θέλω τίποτα. Ποια είναι η διαφορά με τον Ιβιτς? Αγαπήσα τον Αναστασιάδη που τα έκανε πλακάκια με τους παράγοντες, με τους γούμενους κτλ. Και εις βάρος του ΠΑΟΚ, σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, δεν μιλάγε και βρίζουν τον Ιβιτς και τον άλλο που θέλουν μεταγραφές. Είναι ανώμαλοι. Πρόσεξε λίγο, πρόσεξε λίγο. Και ο Ιβιτς είχε απαιτήσεις, τον Ιβιτς όμως δεν τον βάλαν πολύ χέρι. Γιατί ο Ιβιτς την έχει κάνει την κλίκα τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Ενώ αυτός, γι' αυτό κοιτάει αποσβολωμένος. Δηλαδή το βρήκα τώρα ανοχήρωτο τον προπονητή έτσι. Και να το σκίσω. Επειδή έτσι. Δεν με βολεύει, επειδή ο πρόεδρος βάλεται από τον προπονητή. Τι να κάνω εγώ τώρα, την τζατσά στο Σαββίδι. Το Σαββίδι, τι να κάνω, αβάντα. Όχι. Αυτή είναι η ουσία. Όχι. Τον αγαπάω, τον εκτιμάω, τον σέβομαι, τον θέλω. Το Ρώσο στην Ελλάδα είναι τίμιος, είναι εργατικός, είναι έξυπνος, είναι διορατικός, είναι εργατικός. Ξεροκέφαλος είναι όμως. Ας είναι, θα έχει ελαττώματα, άνθρωπος είναι. Έφυγες. Yeah. Τέταρτος από το τέλος, γιατρέ μου. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Έλα, ναι. Έλα, ρε Κώστα. Γεια σου, ξεροκράτη. Τα εκατομμύρια της ΑΕΚ, Κωνσταντίνε, ναι. Ήταν 170 επί της ΑΕΚ. Ναι. Γνωρίζεις ότι γνωρίζω, γιατί ήμασταν τότε μαζί συνοδοιπόροι με την ΑΕΚ. Βέβαια. Πήραν και το γρόλιο τηλέφωνο για βοήθεια νομική. Απλά εμείς το κράτος το πληρώσαμε όλο, μισουλιάσαμε τους τρίτους και τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Το κράτος όμως είχε πληρωθεί. Ναι. Το πληρώναμε. Mm. Κανονικά. Ούτε ευρώ δεν χαρίστηκε το κράτος. Η ΕΝΙΚ είναι η εταιρεία που μαζί με την Total πήρανε κάτω στην... είναι Ιταλική και έχουν πάρει την... τα πετρέλαια κάτω στην Κύπρο τώρα που γίνεται η τέτοια. Μία είναι η ΕΝΙΚ. Τρεις εταιρείες είναι, μία είναι η ΕΝΙΚ. Αυτά που λέμε τον παππού είναι αυτά εδώ, τα έξτρα, αυτά που έγιναν μετά, επί Νικολαίδη. Τα προηγούμενα γράφτηκαν στο χιόνι. Δεν τα διεκδίκησε. Της ΕΝΙΚ, ναι. Ναι, του Νικολαίδη, του Μάγκα. Εντάξει, τα του DJ. Αυτός εδώ, ναι. Που βάλανε 115 χρονών που είναι. DJ. Αυτός. Τη ΕΝΙΚ γράφτηκαν στο χιόνι. Ναι. Γιατί γράφτηκαν? Γιατί ήταν όλα προς το δημόσιο. Όλα ήταν προς το δημόσιο. Τα πάντα. Δηλαδή δεν πλήρωναν ούτε οίκα, ούτε φορείες, ούτε τίποτα δεν πλήρωναν. 170 εκατομμύρια. Με το που δεν πήγε να κάνει το κράτος τριτανακοπή, ήταν σαν να μην τα διεκδίκησε το κράτος. Ναι, ρε, τους τα αφήσανε. Τους τα αφήσανε. Δεν βρέθηκε κανένας να τα πάρει. Ξεφτύλες. Παίρνει γιαγιά 300 ευρώ σύνταξη και του δώσουν και 20 εκατομμύρια να κάνει γήπεδο. Δεν πλήρωσαν ούτε μία δόση από το 44, ούτε μία. Από το 44 μπήκανε, κάναν ολόκληρη φασαρία, πιάσαν τον Χρήστο τον Γρόλιο, πώς και γιατί και πώς μπήκατε και μπήκανε κι αυτοί και δεν πληρώσανε ούτε μία δόση. Ούτε μία. Αυτό που σου είπε ο άλλος, ότι είναι, ρε φίλε, να πούμε, ελάς το μεγαλείο σου. Έστω και αν πήγες, ας πούμε, γάμα εθνική, στην εποχή που ζούμε, δεν μπορείς, ρε φίλε, να κάνεις γήπεδο ενώ χρωστούσες τόσο. Δεν γίνεται, ρε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Πώς γίνεται. Έφτασες 50 χρόνια και δεν μπορείς να διανοηθείς, ε. Ορίστε. Έφτασες σε αυτιά ηλικία και δεν μπορείς να διανοηθείς. Ναι, δεν γίνεται, ρε, αδερφέ, να το διανοηθώ. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δηλαδή, έστω και πει... Είναι, πώς να σου το πω, είναι για τον κόσμο, ακόμα και για την ΑΕΚΤΣΗ, ρε εσύ. Και για τον ίδιο τον ΑΕΚΤΣΗ. Ας του πει και ας πούμε 5-6 χρόνια, 7-10 να πούμε, να πει. Αυτό που γίνεται είναι... Πώς το είχε πει ένας, ρε φίλε, να πούμε. Μα ο Μπουτάρης το είχε πει κάποτε. Τι είπε αυτός ο ωραίος άνθρωπος. Τα λεφτά που ζητάνε, λέει, οι μπασκετμπολίστες εκείνη την εποχή, ήταν για τον κόσμο πρόκληση. Είναι πρόκληση, ρε φίλε.
αφού είναι πρόκληση να έχεις 170 εκατομμύρια συν τα άλλα πόσα 70-80 που ήταν του Νικολαίδη και μετά από 2-3 χρόνια θα μου φτιάχνεις γήπα. Πρόκληση είναι ρε, στην εποχή που ζούμε. Βλέπεις τον κόσμο να πούμε στα παγκάκια γέρους ανθρώπους που πεινάνε και προσπαθείς και εσύ με ό,τι μπορείς ρε, κάπως να βοηθήσεις κάτι να κάνεις. Και άλλοι μου φτιάχνουν γήπεδο γιατί πιστολιάσαν όλη την κοινωνία. Όλη την κοινωνία πιστολιάσανε ρε. Και μην πεις για τον Άρη. Εγώ τον Άρη τον ήθελα να πούμε στην Β' Εθνική, δεν ήθελα να πέσει γάμα. Καλά, εγώ είπα για τον Άρη πολλά. Διαχειρίσιμα ήταν τα χρέη. Ήταν διαχειρίσιμα τα χρέη. Με τις 100 δόσεις ήταν διαχειρίσιμα τα χρέη. Και δεν είναι 30 και 40 που λέγανε οι άλλοι. Ήταν πολύ λιγότερα τα χρέη. Ήταν και διαχειρίσιμα. Άλλοι λόγοι ήταν. Ήταν προσωπικοί λόγοι του συνδέσμου με το Σκόρτα. Αυτό ήταν που έφαγε να πούμε τον Αρχιπέδη σε καμάκι. Ήταν η προσωπική κόντρα που είχε ο σύνδεσμος με το Σκόρτα. Ναι, αλλά ο σύνδεσμος τον έφερε το Σκόρτα. Ορίστε. Στις πλάτες του συνδέσμου ήρθε ο Σκόρτας. Αγόρι μου, άκου να σου θέλεις να σου πω αλήθειες. Να σου πω αλήθειες για τον Άρη. Για ό,τι έγινε στον Άρη τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια, φταίνε μόνο οι οπαδοί. Οι οπαδοί και οι φύλαβοι. Με τις αποφάσεις που παίρνανε. Κανένας δεν έφερε να πούμε. Εμείς φέραμε τον Σκόρτα. Εμείς φέραμε και τον Αθανασιάδη και τον Κόντι, εμείς φέραμε και τον Γαλανό, εμείς φέραμε και τον Στεφανίδη, εμείς φέραμε και τον... Εμείς τους φέραμε ρε φίλε, εμείς ρίξαμε και την ομάδα στη Γάμα Εθνική. Και θες και άλλο, εμείς ρίξαμε και την ομάδα στη Β' Εθνική. Α, μιλάς για το 90, το 2005. Ναι. Εμείς τη ρίξαμε. Θα σωνόταν. Δηλαδή για ό,τι συνέβη στον Άρη, φταίνε οι φύλαθλοι. Θες από υπερβολική αγάπη, θες από αντιζηλίες μέσα στους κόλπους της θέληξα. Πολλά πράγματα συνέβησαν. Πολλά πράγματα. Άνθρωποι που ήταν κολλητοί και κοιμώντας στο ίδιο κρεβάτι, να πούμε, σε εκδρομές, δεν μιλιόντουσαν και σκοτωνόντουσαν μετά από λίγο καιρό. Φυσιολογικό είναι. Λες, άνθρωποι... ήταν κάτι πολύ θετικό για τον Άρη, κάτι τρομερό για την ελληνική κοινωνία γενικότερα στον αθλητισμό. Αλλά όταν έφυγε ο Σκόρτας, ανοίξαν το βαζάκι, φιλαράκι. Μη. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλό δρόμο να έχεις. Το βαζάκι. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Έλα φίλε. Θέλω να πω κάτι για έναν Αριανό που πήρε πριν τον Κυρκώστα, που έδινε κάτι ημερομηνίες για τον ΠΑΟΚ, πότε θα αποκλειστεί, πότε θα φύγει ο Στανόγεβιτς και όλα αυτά. Ναι. Ήθελα να του δώσω και εγώ μια ημερομηνία. Είναι στις 27 Ιουλίου του 2090. Είναι τότε που θα παίξει η ομάδα του Ευρώπη. Αυτό να τον ενημερώσω και θα ασχολείται καλύτερα με τη δικιά του ομάδα. Τώρα ας έρθουμε στα δικά μας. Ναι. Για το Στανόγεβιτς, επειδή όλοι λένε, ήθελα να ενημερώσω κάτι κιόλας. Επί Ίβιτς, αυτούς τους μήνες, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τι μπάλα βλέπαμε. Θυμάσαι. Κοίταξε, καλύτερη μπάλα βλέπαμε. Δεν θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Υπήρχε γκρίνια, κάναμε κάποιες τελικές, όχι όμως τον Αύγουστο. Από Σεπτέμβριο αρχίσαν κάπως να γίνονται οι τελικές και όλα αυτά, χωρίς να έχει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βέβαια το Στανόγεβιτς θέλω να το φάμε ακόμα χωρίς να το δούμε. Ο Στανόγεβιτς έχει και κάτι, είναι σε πιο δύσκολη θέση από τον Ίβιτς και από άλλη μεριά. Προχθές που παίξαμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι, οι δύο μέτροι προς χειρότεροι παίκτες της ομάδας ήταν ο Μάκ και ο Πρίγιοβιτς. Που διαφωνώ μαζί σου ότι ο Πρίγιοβιτς είναι πεσμένος μετά το τραυματισμό. Θα το δεις και από το επόμενο παιχνίδι κιόλας. Εγώ λοιπόν, αυτό που είδα αυτές τις μέρες. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ποιο είναι το δύσκολο για το Στανόγεβιτς? Είναι εύκολο γι' αυτό να πιστεύεις να τους κάνει αλλαγή? Να κάνει αλλαγή ποιους? Τον Μάκ και τον Πρίγιοβιτς. Ούτε εγώ τους έκανα αλλαγή. Θα περίμενα να φορμαριστούν. Είναι και αυτό το θέμα. Ότι θα έχει δυσκολίες και η διαχείριση του υλικού. Αυτό είναι το δύσκολο που έχει ο Στανόγεβιτς να κάνει σε σχέση με τους άλλους. Οπότε μην περιμένουμε λίγο να βγάλουμε αποτελέσματα και να το φάμε. Ας περιμένουμε 15. Εγώ δεν θέλω να τον φάω τον. Ίσα τον του λέω μπράβο που ζητάει παίκτες. Ναι, όμως πολύ. Τον φάω πιο μετά, να δω πιο μετά. Τι να τον φάω τώρα, επειδή έβαλε τα τρία χαφ. Δεν νομίζω να το φας, γιατί βλέπω ότι έχει ένα καλό Στανόγεβιτς που δεν το έχει πει κανένας, ότι δεν έχει κολλήματα. Βλέπεις και στο σύστημα και στους παίκτες
με το που δει κάτι δεν τραβάει, δεν κολλάει να τον έχει συνέχεια. Δώστε του λίγο χρόνο τον προπονητή, δώστε του λίγο χρόνο. Αυτό λέω, να μην κρατώ και τη γραμμή να μιλήσω. Για χαρά, δώστε του λίγο χρόνο. Με τον νόμο Βενιζέλου βρίσκαν τα χρέη σας σε μια νύχτα. Το κράτος σας έβγαξε γήπεδο. Μπάσκετ, κοινομαρχία σας πληρώνει το ρεύμα. Ξεφτύλες παοξίδες, λέει ο 740 εξής. Ράψε το Ψωμιάδη, λέει, και στο Βγενόπουλου της ναι, χέρι να ομοιώμε τα χειμερινά. Ρα, φαντάζεσαι τον κόκκινο με μπλούζα Ηρακλή σε χαμάμ τη ΑΕΚ, λέει ο Μπεστ. Καλημέρα, ράπη σχολεία σε Πρίοβιτς και Μαχ. Πριν από λίγο το κάναμε. Ρουφιάνε προδότη Βρωμιάρη Παναγιώτη, το μπούλα από τον Άρη, άπληρτε τα λιροφάγε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε στους δύο τελευταίους για την εβδομάδα, ναι. Γεια σου, ραπ. Καλώς τον. Γιάννης από Κιλκής. Τι λέει το Κιλκής? Τίποτα, τα ίδια. Το Κιλκής τα ίδια λέει. Ακούς, θα ήθελα να σε πω, θα ήθελα να μου πεις για καμιά μεταγραφή, ξέρεις τίποτα, για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, μεταγραφή. Ναι, μήπως τίποτα παίζει με εκείνον τον Καφού. Μπορεί να πουληθεί ο Τζίμινοτ. Έτσι είπανε. Αύριο ομάδα. Θα ήθελα και να σε πω για αυτό το θέμα που μιλάνε όλοι, δεν έχουμε Έλληνες στο ρόστερ και τι είναι αυτά. Σε νοιάζει? Δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί εκτός από το Χαρίση, κατά τη γνώμη μου, δεν άξιζε κανένας να είναι στη βασική εντεκάδα. Όπως δεν νοιάζει εσένα για τους Έλληνες στον ΠΑΟΚ, δεν νοιάζει τους πολιτικούς για τους Έλληνες της ηλικίας σου στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα είναι. Και ένα άλλο ερώτημα. Backup του Πρίοβιτ δεν έχουμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τον Κλάους. Τον Κλάους. Ο Κλάους μέχρι να πάρει την μπάλα. Ξέρεις τι γίνεται με τον Κλάους. Για τον πουλάγατε. Δεν τον παίρνει ομάδα, αυτό είναι το πρόβλημα. Και τον παίρνει ομάδα. Ναι, και στον πουλάγατε όταν τον έπαιρνε ομάδα. Αυτή είναι η μεγάλη βλακία. Τι να κάνω. Και στο μάτς με την Olympic Donuts, εγώ πιστεύω ότι αν ο Κρέσπο κάλυπτε τη θέση του Βαρέλα. Ο Κρέσπο, φίλε, ναι, άμα πηδήξει με τον κόκκινο, ποιος θα πιάσει ένα σάντουιτς κρεμασμένο στο πατάρι του Γιώτη, πιστεύω ότι θα το περάσει ο κόκκινος. Και με σακιονάρα Μιτσούκο ο κόκκινος και ποδοσφαιρικά ο Κρέσπο. Δεν έγινε center back, φίλε. Από πέρυσι σας το λέω. Σκατοδοχεία τους έλεγα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το έχουμε εδώ και τα 4 χρόνια. Δεν έγινε center back. Πάει. Και είχε πάρει ένας φίλος πιο πριν από Βερολίνο, τις προηγούμενες γραμμές, ναι, και είχατε πει για τη σοκολάτα. Ήθελα να σε πω ότι σαν τη σουηδική σοκολάτα Μάραβο δεν θα φας πουθενά. Έφαγα και σουηδική σοκολάτα, έφαγα και βέλγικη σοκολάτα. Έφαγα και αμερικάνικη σοκολάτα, έφαγα και οποιαδήποτε σοκολάτα. Δεν έχει. Είναι. Πάει. Δεν πάει να με φέρεις και από την Καπερναούμ σοκολάτα. Και στο μουσείο σοκολάτα στην Κολονία πήγα, έφαγα 200 σοκολάτες, πρίστηκα τα μάγουλά μου από το ζάχαρο. Σαν την Ίον δεν έχει. Το αμυγδάλου. Για μένα. Τώρα εσύ μπορεί να σ' αρέσει εκείνη η μαύρη σοκολάτα. Τι να σε πω. Δεν μ' αρέσει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Yeah. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη ατασταλία που έχω κάνει? Έχω φάει 2 Ίων αμυγδάλου με πορτοκαλάδα λούξ, να πούμε. Έχω φάει 4 τόνους ζάχαρη. Έτσι. Αλλά η πορτοκαλάδα λούξ, την οποία διαφημίζουμε κιόλα, έχει πολύ ωραία μυρωδικά. Μυρίζεις. Ναι. Ναι. Παλιά, ας πούμε. Πάτρα. Από Πάτρα είναι η εταιρεία. Ναι. Πριν από 30 χρόνια. Ναι. Και η έψα, έτσι. Παλιότερα. Ναι. Πριν 30 χρόνια έπινα γκαζόζα. Ναι. Ήταν στα κτέλτα παλιά. Ποια γκαζόζα έπινα? Α, ο Χιλιτίδης μπορεί να φανταστεί. Τι γκαζόζα πριν 30 χρόνια έπινα? Την πύλια έπινα. Την πύλια. Την πύλια. Το πράσινο μπουκάλι. Έτρωγα εκεί στο εντευκτήριο της ΜΕΝΤ ένα σάντουιτς κρύο, με έδωνε εκεί πέρα ο Κυλικιάρχης. Σαλάμι αέρος κασέρι, μουστάρδα, ντομάτα και μία πύλια. Αλλά η πύλια, η ρουφιάνα, μύριζε, είχε μία μυρωδιά. Που σαν ευωδία ήταν, ρε παιδί μου. Μύριζες και το ανθρακικό δεν ήταν τόσο επιβλαβές. Δεν ξέρω τώρα, εκεί τώρα πιτσιρικάδες ήμασταν. Αλλά ρεβόσουνα, ρε φίλε. Και ο ισοφάγος εκεί, η σημείο G, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Εντάξει. Μετά έρθουν οι Συνάλκο, έτσι κι αυτοί. Η Συνάλκο ήταν στα γήπεδα. Συνάλκο κόλλα. Δεν πεινότανε. Δεν πεινότανε. Αλλά ήτανε, ας πούμε, γλυκαντικά και αυτά και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, με το αραπάκι σόκο κέικ ήτανε καλός συνδυασμός. Αυτοί οι συνδυασμοί
είναι που ψάχνει τη ζωή σου να βρει του συνδυασμού, του γευστικού να πούμε. Έτσι. Γι' αυτό έχουν σπουδάσει μαγειρέοι και δεξιά και αριστερά. Και είναι ωραίο επάγγελμα, ξέρει, να κάνει συνδυασμού γευστικού. Τώρα, άμα είσαι τσαπατσούλαρο σαν και μέρα, τρώ την ίον με την πορτοκαλάδα να πούμε. Και έτσι παίρνει και τα κιλά. Γιατί λέει, γυμνάζεσαι, κάνει. Τώρα τα άκοψα αυτά, έχασα πέντε. Ναι. Αλλά έχασα τη γεύση που λέει ο άλλος. Κατάλαβες. Α, έχω κοσμό. Συγγνώμη, δεν τον ήξερα. Καλημέρα, φίλε, σε ξέχασα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, συγγνώμη. Δεν είδα το αυτό να βοσβήνει. Έλα, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ φταίω, ναι. Έφευγε. Ακούστηκε κόσμο ο Στανόγευε αν πρέπει. Αν είναι καλό να φύγει, να κάτσει κτλ. Ναι. Ποιο φταίει. Δεν πρέπει να προβληματιστούμε κάποια στιγμή σωστά. Δηλαδή, έχουμε τώρα μεγαλομέτωχο. Είναι το παλιό. Έχουμε την ιστορία του Πάουκ όταν δεν είχε λεφτά. Όταν δεν είχε λεφτά, ο Πάουκ είχε προπονητές όπως ήταν ο Λόραν, όπως ήταν ο Σάντος, όπως ήταν ο Μπόλον, όπως ήταν ο Τσερνάη, ακόμα περισσότερο. Λίμπρετς. Λίμπρετς. Και ο Λίμπρετς, γιατί άσχημος ήταν ο Λίμπρετς. Βέβαια, όχι. Πολύ καλός προπονητής ήταν. Ισραήλ. Μόνο καλό. Ισραήλ. Εγώ δεν μιλάω μόνο για καλό, μιλάω και για όνομα. Συγγνώμη, ναι, ναι. Εγώ μιλάω για ονόματα. Δηλαδή, όταν ο Πάκος δεν είχε λεφτά και ήταν πιο άσημο, όχι, τα πάντα δεν είχε λεφτά, έχουν τέτοια ονόματα. Τώρα που έχουμε μεγαλομέτωχο με τόσα λεφτά, ο οποίος ρίχνει λεφτά σε μεταγραφές, τα πιο πολλά πεταμένα, αλλά κάποια όχι τόσο πεταμένα. Μπορούμε να προβληματιστούμε και εσύ πρωτογράψεις τους λάθρους, αντί να κάνουν αυτές τις αίωνες ζητήσεις, τις χαζές. Γιατί αυτός ο πρόεδρος δεν δίνει λεφτά για προπονητή και πέρσι μου πήρε τον Λίβιτς, τον μαθητευόμενο μάγο, από την ΚΑΠΑ 20 τι ήταν και φεύγει ο ίδιος και μετά πάει περισσέρβο προποτυχημένο από την Κίνα. Είναι και Β' Κίνας όπως είπε ο φίλος, άμα και Β' Κίνας βάλει. Γιατί δεν έχει λεφτά, δεν ρίχνει λεφτά. Μα ρίχνει και λεφτά, έχει και λεφτά ρίχνει. Γιατί στο προπονητή αυτό προβληματίστηκε κανένας. Εγώ δεν θέλω να δώσω απάντηση. Έχω την άποψή μου, αλλά δεν τη δώσω. Όμως θέλω να πω ότι πάνω σε αυτόν τον άξονα πρέπει να γίνει συζήτηση. Δεν μπορεί. Να σου δώσω για εγώ μια ερμηνεία. Για μένα θα νομίζω ότι είναι αποτυχία ούτω ή άλλω. Να σου δώσω μια ερμηνεία. Μια ερμηνεία. Ναι. Μπορεί να μένει πίσω γιατί θέλει να κάνει μια μπούκα στο επιχειρηματικό κομμάτι και δεν θέλει να ενοχλήσει με τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να ενοχλήσει. Θέλοντας να κάνει μπούκες τύπου Έθνος, Ημερησίας, Καναλιών, Ιστορίες κτλ. Δεν θέλει να ενοχλήσει με τον ΠΑΟΚ γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα κομμάτι το οποίο ακούγεται. Είναι δυνατό κομμάτι. Ωραία ερμηνεία αυτή. Άρα λοιπόν. Είναι μια πιθανή εκδοχή. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Αν ήξερα. Άκου να δεις. Αν ήξερα θα σου έλεγα σίγουρα. Εκδοχή είναι. Ναι. Είναι σοβαρή εκδοχή. Πάντως είναι το σίγουρο. Και με τη δική σου εκδοχή. Και με το θαλμοφανές κάποιος μας δουλεύει για κάποιους λόγους. Άρα λοιπόν. Οι χαζές συζητήσεις. Ότι ο Στανόγευτς είναι καλός ή δεν είναι καλός. Για το δούμε. Όχι, δεν δούμε τίποτα. Είναι αποτυχημένη επιλογή. Μόνο που τον πήρανε και μάλιστα δεν μπορεί όλοι να μας διέξει. Και αυτό το πράγμα που λες, γιατί ακούγεσαι ευφυής άνθρωπος, έφερε αυτόν τον προπονητή για να πέσουν τα βέλη απάνω σε αυτό, να τη βγάλει πούδρα ο πρόεδρος. Σου λέει άσε αυτό το λακαμά εκεί πέρα, τον βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και εγώ να τη βγάλω φραμπαλά. Ναι. Εγώ πιο πολύ πάω σε αυτό που είπες εσύ ότι δεν θέλει να ενοχλήσει και δυστυχώς και με άλλες προεκτάσεις. Αλλά δεν θέλω να πιστεύω, δεν θέλω. Πάντως θέλω να πω εκεί πέρα σε όλους που διοικούν. Δεν μπορούν να δουλέψουν αυτό που τον πάω. Και κάποιοι σου δουλεύουν και τα καταφέρνουν και βγαίνουν στα κανάλια. Όχι ο Σταυρογιώτης είναι καλός. Ή θα τον δούμε, δεν θα τον δούμε. Τον είδαμε από την ώρα που τον πήραμε από Β' Κίνας, όπως είπε ο φίλος, δεν μπαίνει προπονητή. Θα φανεί στο έθνος και στο θα φανεί στο έθνος. Όχι, Κώστα, ας πω κάτι. Ο καλύτερος του κόσμου να βγει θα είναι σαν να σου έπεσε το λότο. Δεν επιτρέπεται να τον πάρει. Δεν επιτρέπεται να τον επιλέξει ούτε τον ίδιο σε αυτήν την ΚΑΠΑ 20 για προπόνηση του ΠΑΟΚ. Αυτό γιατί γίνεται κάποιο ψυχολόγος να σε εξηγήσει ή κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν επιτρέπεται. Όταν έχεις λεφτά και τα ρίχνεις τα λεφτά. Πρόσεξε το. Σε δεν τσιγκούνεις. Τα ρίχνει, ναι. Τα έχει ρίξει. Γιατί στον προπονητή τόσο τσιγκούνικα να μην πάρει ένα ονοματάκι. Μην δώσεις ρε παιδί μου. Όχι να πάρεις και το χειρότερο. Η χειρότερη επιλογή ΚΑΠΑ 20 ήδη. Ούτε το ίδιο ήταν ταλέντο. Αλλά είναι η χειρότερη επιλογή σε μια ομάδα που κάνει προφητευτισμό, αλλά υπάρχει και ΚΑΠΑ 20. Είναι ρίσκο, ρίσκο. Είναι λαχείο ρίσκο, αυτό λες. Ναι. Έχει μόνο ρίσκο. Είναι σαν να βάζω και φόρο στο λεπτό μου. Παίρνεις από τη Β' Κίνα για να σου πάρει πρωτάθλημα. Έκλεισες, φιλιά, τα λέμε. Λοιπόν,
Για το καλοκαίρι οι καλύτεροι αντικαταστάτες σου είναι, λέει, το τρίδημο. Κτηνίατρος Βασίλης, νευρολόγος Σπύρος, παθολόγος Μπανιώτης. Μακράνει κορυφαίες εκπομπές όλων των εποχών. Λέει ο Προμηθέας. Αν στείλω τρεις σουπεράδες θα κρυφτεί στη Χέστρα, παλιοαδερφή. Μου λέει ο 425. Στείλτες. Φαλακρές ακούω από Τσαγκαράδα Πηλίου στο 87 και 8, 19 βαθμούς Κελσίου. Ωραία δροσούλα. Ζηλεύω το Πήλιο. Ραπτόπουλε, μπήκε ο Βαρδιλογιάννης στον Παναθηναϊκό. Όχι, φίλε, όχι, φίλε. Όχι. Λοιπόν, πες του τη θύρα 13 έκλεισε, όχι την Παλεφή. Όταν λάκησαν οι ανύπαρτοι παράγοντες της ΑΕΚ, τότε βγήκαν μπροστά οι οπαδοί. Έγιναν και καλά πράγματα από αυτούς. Όλοι οι πλούσιοι ιδιοκτήτες δεν γουστάρουν αντιπολίτευση και κριτική τους ενοχλεί. Άντε, μάθατε τώρα όλοι ότι οι οπαδοί κατέστρεψαν τις ομάδες και βγάζετε λάδι τους εκάστοτε μεγαλομετόχους και παραδοσιακούς παράγοντες. 3-18, Γιαριανό τον κόβο. Ο Ουάρντα γιατί έβγε από τον ΠΑΟΚ, δεν μας άρεσε. Φιλιά, λέει ο Μπεστ, ο 704. Λοιπόν, γιατρέ, πώς πάει, ρε. Μου είπες ότι το καλοκαίρι βελονισμός δεν γίνεται, δεν κάνουν. Αλλά βλέπω ότι βαράς. Δεν κάνουμε υπερμάδι αυτό. Ναι. Εντάξει. Βαράς. Άμα είμαστε εδώ, θα κάνουμε. Θα έκανες. Μάλιστα. Πότε τώρα κλείνεις το ιατρείο. Λίγο τον Αύγουστο, θα κλείσουμε λίγες μέρες. Ποιες μέρες? Κάπου μέσα Αυγούστου, όπως όλοι. Θα πας. Να ξεκουραστείς. Να τσιτωθείς λίγο. Ναι. Να πάρουμε δυνάμεις και ναι. Να γυρίσουμε. Σ' αρέσει η άδεια. Όχι τόσο πολύ. Ούτε και εμένα μου αρέσει. Ναι, ναι. Ταιριάζουμε ναι. Σε αυτό. Ταιριάζουμε σε αυτό. Εντάξει, αλλά χρειάζεται, είναι αναγκαίο. Έχεις χάπια για την άδεια. Για την άνοια. Άδεια, άνοια, όχι ακόμα. Άδεια. Χάπια. Χάπια. Δηλαδή. Δηλαδή να μην. Ρε παιδί μου. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Όταν βγαίνει ο άλλος στη σύνταξη δεν παθαίνει κατάθλιψη. Α, γι' αυτό λες. Ναι. Εντάξει. Στη σύνταξη. Φυσικά, ναι. Ότι νιώθει άχρηστος, νιώθει χωρίς να δημιουργεί, χωρίς να κάνει. Απόμαχος ζωής. Απόμαχος. Ναι, ναι, ναι. Λογικό είναι αυτό, έτσι. Βέβαια είναι λογικό. Εντάξει, δεν είμαστε από πέτρα όλοι. Όχι. Όταν έχεις συνηθίσει μια κατάσταση ζωής σου και μια μέρα δεν έχεις πού να πας και τι να κάνεις. Στην αρχή σου αρέσει λίγο βέβαια αυτό, αλλά μετά αρχίζεις λίγο και σου βγαίνουν άλλες παράπλευρες. Ξέρεις το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου τύχει. Ναι, ναι. Είναι να φτάσει στα 65, 64, να αρχίσει, ξέρω εγώ, λίγο να βγάζει κουσούρια ψηλό, να παίρνει να προσέχεις. Να είσαι στα τελευταία σου, δηλαδή, όχι τελευταία σου, δηλαδή, λες ότι μου τελειώνει ο χρόνος. Αλλά 10-15. Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνω και τα λοιπά. Και να σε βγάλουν στη σύνταξη και να σου φορτώσουν κανένα μωρό για εγγόνι. Έτσι. Σε πήδηξαν. Έτσι είναι συνήθως. Σε πήδηξαν. Σε πήδηξαν κανονικά. Ναι. Τελείωσες. Σα πάρκα θα είσαι. Ναι. Θα πηγαίνεις. Φοβάσαι μια φορά που κάνεις παιδιά, μετά σε βάζουν και σε τρόμο, κάνεις και τα εγγόνια. Και φοβάσαι δύο φορές μετά. Έτσι. Και μετά πας να κοιμηθείς μια μέρα, ξυπνάς ένα πρωί, λες τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ, την κόρη σου, το γιο σου, ξέρω εγώ, ποιος τη χάνει να είναι εκείνη την ώρα. Ρε παιδιά, έχω ένα πόνο εδώ. Σε πάμε, ρε μπαμπά, κάνε μια ξωνική. Κύριε Ραπτόπουλε, ένα μαυράκι βλέπω. Μαυράκια σπράγια. Σπράγια. Καλή συνέχεια, τα λέμε τη Δευτέρα. Τι έχουμε. Τι έχουμε. Στην καλύτερη σου φόρμα. Θα σε αφήσω. Θα ξεφουσκώσεις. Ναι. Και τότε θα σε αντιμετωπίσει. Άσε λίγο το χρόνο, μωρέ. Άσε να περάσει λίγο, να έχουμε λίγο χρόνο. Εξάλλου η ζωή είναι ένα ταξίδι, να πούμε. Εγώ τα 2/3 τα έκανα. Εσύ πρέπει να έχεις κάνει τα 7/8. Άντε πάλι το ζουχούνι. Ρε το πνεύμονι στα σαλμονέλα. Θα σε βάλω με το κόκκινο test drive το πνεύμονι τώρα μετά. Ωρε πίσα που ακούγεται. Κύριε, για να γελάσεις, για να γελάσεις, δεν πρέπει να μιλήσεις. Εσύ πρέπει να γελάσεις τώρα, δεν πρέπει να μιλήσεις, ναι. Παναθεμά σου. Τι νοικοτήνη είναι. Έγινε σπίτι μου. Από την τρομπέτα του κατσαρούρου. Να. Έφυγες, φύγε. Τέλος, πάτε, πάμε. 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 Τέλος, πάτε, πάμε.
Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε. Τέλος, πάμε, πάμε.